Φίλες και φίλοι του μπάσκετ, καλησπέρα σας. Χρόνια πολλά. Σήμερα μια πολύ σημαντική μέρα για τον ελληνισμό, 25η Μαρτίου. Εμείς πάντα εδώ βέβαια σε επάλξεις, με όλες τις ειδήσεις που αφορούν στην μπασκετική επικαιρότητα, με σχόλια φυσικά γύρω από το αγαπημένο μας άθλημα, με ειδήσεις, με τις δικές σας απόψεις, φυσικά με πλούσιο ρεπορτάζ, με ανάλυση της αγωνιστικής δραστηριότητας που έχουμε και σήμερα, ανήμερα της Εθνικής Εορτής. Να πούμε χρόνια πολλά βεβαίως και σε όσους και όσες γιορτάζουν σήμερα. Αντώνης Γκάτζιος και σήμερα μαζί μας. Καλησπέρα, Αντώνη. Καλησπέρα, Κώστα. Την καλησπέρα μου στους τηλεθεατές μας και χρόνια πολλά σε όλους. Να πούμε χρόνια πολλά και για τον Άρη, βέβαια, που σήμερα είναι 107 χρόνια κλείνει σήμερα. Έτσι είναι τα γενέθλιά του. Έτσι, Αντώνη. 107 χρόνια ζωής, ναι, ναι. Και βεβαίως με ένα πολύ ωραίο βίντεο το οποίο έφτιαξε ο ΑΣ και τα παιδιά του Άρης Media Factory, νομίζω λέγεται. Ναι, Άρης Media Factory, ναι. Κάναν πραγματικά εξαιρετική δουλειά. Ευχή όλων, βέβαια. Είναι του χρόνου να μην υπάρχουν κορονοϊοί και τα λοιπά και ο Άρης, όπως πιστεύω και άλλοι σύλλογοι, να γιορτάσουν έτσι, αντάξιες εκδηλώσεις τα γενέθλια τους. Γιατί είναι σημαντικά, είναι πολύ σημαντικά τα γενέθλια κάθε συλλόγου. Ναι, και είναι κρίμα βέβαια που σε τέτοιες στιγμές ο κόσμος απουσιάζει και γενικότερα δεν μπορούμε να κάνουμε εκδηλώσεις. Έτσι, σωστό. Εδώ θα μου πεις δεν μπορούμε να δούμε τα μάτς. Στη Ρωσία, εντωμεταξύ, η ΑΕΚ που έχασε, πόσο έχασε, 30 πόντους, είχε κόσμο το γήπεδο. Ναι, ναι, έχουν στη Ρωσία και στη ΒΤΜ έχει που έχουν κόσμο τα μάτς. Και από ό,τι έχω μάθει, είναι ανάλογα την περιφέρεια στη Ρωσία που το αφήνει ή όχι. Είναι ανάλογα, δηλαδή, σε ποια περιφέρεια είναι. Μερικοί δεν αφήνουν. Μερικοί αφήνουν. Okay. Εντάξει, λοιπόν, ξεκινάμε με την αγωνιστική δραστηριότητα. Είπαμε για την ήττα της ΑΕΚ. Να πούμε ότι είναι σε εξέλιξη για το FIBA Europe Cup, εκεί όπου παίζει ο Ηρακλής αύριο τον μεγάλο πρώιμη τελικό με την Ιρώνη. Η Μπαλκάν με την Πάρμα Πέρμ, πιθανή αντίπαλο του Ηρακλή, αν κερδίσει ο Ηρακλής αύριο την Ιρώνη, είναι στο 11-19. Νωρίτερα είχαμε δύο αποτελέσματα εκπλήξεις, θα λέγαμε. Εκπλήξεις για εμάς που υποτίθεται ότι ξέρουμε τις ομάδες, αλλά μπασκετικά όχι και τόσο. Τζάμπα η ανάλυση πήγε χθες. Τζάμπα η ανάλυση πήγε χθες, αλλά μάλλον θα χρειαστεί να κάνουμε άλλη ανάλυση τώρα, γιατί από τη μια πλευρά η Οραντέα κέρδισε τη Ρέτζιο 71-64. Η Οραντέα, η οποία είναι από τη Ρουμανία, είναι μια ομάδα η οποία έχει τον Νίκολα Μάρκοβιτς ως πιο γνωστό παίκτη και καλούς Αμερικανούς. Πρώην του ΚΑΟΔ και του ΠΑΟΚ, το τεσάρι. Έτσι, το είδα όλο το παιχνίδι. Σκληροτράχυλη ομάδα, καλή Αμερικανή. Όχι κάτι το αμάν-αμάν. Ψηλή ομάδα, οκ. Okay. Εντάξει, για να φτάσει εδώ δεν μπορεί να είναι τυχαία. Είναι καλή ομάδα. Στον άλλο αγώνα η πολωνική Στάλ κέρδισε τη Μόντς με 7 πόντους διαφορά. Μια Στάλ η οποία είναι πολύ σκληροτράχυλη κι αυτή. Πολεμάνε πολύ για κάθε μπάλα. Ψηλή ομάδα κι αυτή, ανατολικού μπλοκ το στυλ τους. Αλλά καλή ομάδα και αίτητη μέχρι στιγμής στο FIBA Europe Cup και στον Όμιλο είχε 3-0 και τώρα κέρδισε. Είχε το προβάδισμα σχετικά, ας πούμε, εύκολα. Είχε τον έλεγχο, εντάξει. Οπότε, Αντώνη, τα πράγματα τώρα τι γίνεται. Ο Ηρακλής πρέπει να κοιτάξει το δικό του παιχνίδι, εννοείται. Βέβαια. Αυτό μας δείχνουν αυτά τα μάτς. Το είπαμε και χθες. Σε αυτά τα μάτς μην περιμένει ο κόσμος ούτε μπασκετάρες ούτε τίποτα. Νίκη με ένα πόντο. Είναι πολύ ιδιαίτερα αυτά τα μάτς της κάθε φούσκας. Μια και έξω. Το θέμα είναι να κερδίζεις για να φτάσεις στο τέλος. Τώρα, αν ο ένας έπαιξε καλά και ο άλλος μέτρια, είναι δευτερεύον. Βλέπετε τι παθαίνει το αφαβορή. Έτσι είναι, πράγματι. Ο Ηρακλής, όσο αποκλείονται, άμα κερδίσει αύριο φυσικά. Όσο αποκλείονται ομάδες που θεωρούνταν εκ των κορυφαίων, τόσο αυξάνονται και οι πιθανότητες του. Αρκεί να κάνει ο ίδιος αυτό που πρέπει. Κοίταξε, οι ομάδες σε αυτό το επίπεδο που φτάσανε είναι όλες πάνω κάτω ίδιες, κατά την προσωπική μου εκτίμηση. Και βλέποντας το παιχνίδι και τα δύο παιχνίδια, γιατί η FIBA είχε και τα δύο παιχνίδια την ίδια ώρα, είναι δεδομένο ότι υπήρχε μια, ας το πούμε, ισοδυναμία. Ας το πω έτσι, ας μου επιτραπεί αυτή η έκφραση. Τώρα, από εκεί και πέρα. Θα πρέπει να δούμε πώς ακριβώς εξελίσσονται τα πράγματα με τον ίδιο τον Ηρακλή και το παιχνίδι που έχει αύριο με την Ιρώνη. Έτσι, δεν μας νοιάζει δηλαδή τι κάνουν οι άλλοι. Το θέμα είναι αύριο να κατακτηθεί η νίκη και μετά μπορούμε να κάνουμε αναλύσεις. Έτσι. Έτσι. Τώρα, όσον αφορά στην Ιρώνη, να πούμε ότι καλέσαμε τον Στέφανο Δέδα να βγει στην εκπομπή. Δεν μπορούσε δυστυχώς να βγει. Παίζουν μάτς τρεις μέρες. Ήταν κάπου, μίλησε με τον Μπάρι, μιλήσαμε και μαζί, δεν μπορούσε να βγει. Ούτε ο Γιάννης ο Καστρίτης μπορούσε. Σήμερα είναι μέρα, εντάξει, γιορτής, όλοι είναι με τις οικογένειες κτλ. Ήταν σε επίσκεψη. Πάντως και οι δύο μας είπαν αρκετά πράγματα τα οποία μπορούμε να αναλύσουμε. Τα γράψαμε κιόλας. Στο Basket Plus μπορούν οι φίλοι
να μπουν και να δουν την ανάλυση που γράψαμε. Τώρα, τι μας είπανε και οι δύο. Μας είπανε καταρχήν ότι η Ρόνη είναι μια καθαρά Ισραηλινή ομάδα. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό. Μάχη για κάθε μπάλα, πολύ πείσμα, σκληροτράχυλη, πολύ ξύλο. Και είναι δεδομένο ότι θα πρέπει ο Ηρακλής να ανταπεξέλθει σε αυτό το physical game που θα έχει ο αγώνας. Τώρα, από ό,τι μας είπαν και είδαμε και από τα στατιστικά, δεν έχουν τρίποντο. Είναι χειρότεροι του Ηρακλής το τρίποντο. Τώρα, πώς γίνεται αυτό, Αντώνη? Θα πρέπει ο Ηρακλής δηλαδή να επιδιώξει να διώχνει τις μπάλες από τους καλούς κοντούς που έχουν, από τον Patrick Miller και τον Brian Angola, που είναι οι δύο καλύτεροι παίκτες, και να σουτάρουν τρίποντα. Βεβαίως να πάρει τα rebound. Φυσικά ο Ηρακλής παίζει ζώνες με τον Σκουρτόπουλο, έτσι. Και αυτό είναι κάτι το οποίο προφανώς μπορεί να τον βοηθήσει στην εξέλιξη του αγώνα. Αλλά είπαμε, Αντώνη, ότι όλα είναι και στα χέρια του Ηρακλή, έτσι, πώς θα παρουσιαστεί αυτός. Έτσι. Αυτό φάνηκε ξεκάθαρα και στο χθεσινό μάτς. Στο πρώτο που δεν ήταν, πέρα από κακός, δεν ήταν συγκεντρωμένος πνευματικά κατά με. Έχανε 8 πόντους. Μετά, όταν έβγαλε την ποιότητά του, κέρδισε. Είναι και θέμα ημέρας, φυσικά, αυτοί οι αγώνες που είναι μια και έξω. Αλλά είναι και θέμα πόσο συγκεντρωμένο στάσαι να επιβληθεί. Στο μπάσκετ, άμα είσαι καλύτερο, στου 90% κερδίζει. Έτσι ακριβώς είναι. Να πούμε επίσης πως η Ρόνη είναι μια ομάδα που είναι στο μέσο του Ισραηλινού πρωταθλήματος. Είναι 8η αυτή τη στιγμή. Είναι στην τελευταία θέση για τα playoffs. Έχει το ρεκόρ 8-9. Είναι μια ομάδα που στην τελευταία αγωνιστική της υποχρέωση στο Ισραήλ έχασε. Όμως βεβαίως προφανώς είχε το μυαλό του στο ευρωπαϊκό παιχνίδι, έτσι πιστεύω. Γι' αυτό ίσως έχασε εκείνο το παιχνίδι. Εντάξει, δεν είναι καμιά σούπερ ομάδα, υπερομαδάρα κτλ. Αλλά είναι μια ομάδα που έχει καλούς ξένους και θα πρέπει να παίξει ο Ηρακλής πάρα πολύ καλά για να μπορέσει να την κερδίσει. Να πούμε ότι κέρδισε 90-76 την Κίεβο. Να πούμε επίσης, Αντώνη, ότι έχει 88,5 πόντους μέσο όρο στην επίθεση. Έτσι. Κάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Κριστική Ισραηλινή ομάδα. 88,5 πόντους. Είναι τέταρτη σε όλο το FIBA Europe Cup στην επίθεση και είναι πρώτη σε assist. Σε όλη την διοργάνωση έχει 22 assist μέσο όρο. Οπότε καταλαβαίνεις τι σημαίνει αυτό, έτσι. Πολύ γύρισμα, άμυνα και πάλι άμυνα. Πολύ γύρισμα της μπάλας, πολύ διάβασμα της αντίπαλης άμυνας και υπομονή. Αυτό δείχνουν 22 assist. Έτσι. Τώρα έχουμε μαζί μας και τον Κλήτο. Κλήτο, τι γίνεται, ρε φίλε, σε μπλέξαν τα καλώδια? Παλεύω με τα καλώδια. Μω τον Μπέλλα. τον Κλήτο, τον αθυρόστομο. Ούτε ο Καραϊσκάκης να ήσουν. Επίσης να πούμε αναπαράγοντας και αυτά που γράψαμε στο site, ότι η Ρόν είναι από τις τελευταίες ομάδες στα rebound, είναι 17η σε όλο το FIBA Europe Cup. Σημαίνει το μυαλό τους δεν είναι και πολύ στο rebound, είναι πιο πολύ στο τρέξιμο και στον ευθυδιασμό. Θα πρέπει ο Ηρακλής λοιπόν να ελέγξει τα rebound, να ελέγξει το ρυθμό για να τους σπρώξει με τις ζώνες που παίζει να σουτάρουν τρίποντα. Τώρα θα μου πεις και οι Ισραηλοί το ίδιο θα κάνουν και αυτή η ζώνη θα μας παίξουν, γιατί και εμείς τα τρίποντα δεν είμαστε και τόσο καλοί. Τουλάχιστον στην Ευρώπη είμαστε λίγο καλύτεροι. Επίσης να πούμε ότι ο προπονητής τους είναι Αμερικάνος, ο Brad Greenberg. Είναι Αμερικάνος με καλό βιογραφικό. Έχει πάρει πρωτάθλημα στο Ισραήλ με τη Χαποέλ Ιερουσαλήμ πριν από 4 χρόνια. Μετά πήγε στην Τουρκία, στην Εσκή Σεχίρ, που όλοι καταλαβαίνουν τι σημαίνει αυτό, έτσι, πήγε για τα λεφτά. Μετά πήγε στη Ρωσία, στη Σάρατοφ νομίζω, και τώρα επέστρεψε στο Ισραήλ για την Ιρόνι Νες Ζιώνα. Άρα το παιχνίδι δύσκολο και προφανώς ο Ηρακλής θα πρέπει να είναι πολύ καλός για να μπορέσει να περάσει αυτή την ομάδα. Το παιχνίδι το άλλο είναι 16-25 για την Πάρμα, που επίσης είπαμε ότι είναι πάρα πολύ καλή. Οπότε Κλήτο, πώς θα βλέπεις τα πράγματα εσύ? Εύκολα, στο Final Four. Καταρχήν, υπάρχει περίπτωση να είδες τα ματσάκια σήμερα? Την ΑΕΚ είδα. Ποια ΑΕΚ, ρε Κλήτο, τώρα? 30 πόντους ήταν το μάτς. Ποια να δω, δηλαδή? Στο YouTube είχε Mons. Με την Τάλ. Mons. Μονάξ. Mons με την Τάλ και Ρέτζο με την Οραντέα, την ομάδα σου, η Οραντέα. Καλά να περάσετε, παιδιά. Αυτά τα μάτς τα βλέπετε. Μόνο τον Ηρακλή δεν μπορώ να δω τίποτα άλλο.
Αύριο θα δεις Ηρακλή, δηλαδή. Αύριο θα δω Ηρακλή. Τι ώρα είναι, 6, 3, 7. Πάει σκριν αύριο, θα το δούμε. 7 η ώρα Ελλάδος. Τώρα. Το Ντεμπός διαβάστηκε πλέ. Κανονικά θα έπρεπε. Για τα 25, για τα 200 χρόνια. Κανονικά θα έπρεπε. Αλλά έτσι και θα βαφτεί μπλε και αύριο με την πρόκριση στους 4. Λοιπόν. Οι Ισπανοί δεν κάναν τίποτα ανάλογο μπλε. Τίποτα σήμερα παίζει Ισπανία-Ελλάδα, τίποτα στο ποδόσφαιρο. Ωραία, σε λίγο παίζουν, σε λίγο ξεκινάει το παιχνίδι. Εντάξει. Αντώνη, ένα φίλο ζητάει σχόλιο για τον Μπάχαλο, λέει στο trade deadline. Τώρα τελειώνει το trade deadline. Γίνανε αρκετές, έγινε δουλίτσα. Θα τα πούμε σε λίγο. Έγιναν πράγματα. Θα πούμε λίγο αργότερα αυτά, ναι. Έγιναν πολύ σημαντικές κινήσεις που αλλάζουν το χάρτη στο NBA, έχω την εντύπωση. Όχι βέβαια πολύ, έτσι. Αλλά σίγουρα αλλάζουν κάποιες ισορροπίες. Τουλάχιστον όσον αφορά τις ομάδες που κυνηγάνε τα playoffs κτλ. Οι Lakers πήραν κανένα παίκτη, Αντώνη. Ακόμα όχι. Θα μείνουμε εκτός playoff, ρε. Ακόμα όχι. Δεν έχει. Αν και. Μετά τις τελευταίες εξελίξεις λεγόταν ότι θα είναι κινητική, αλλά ακόμα δεν έχουμε δει κάτι, όχι. Προλαβαίνουμε να βγούμε εκτός play-off. Έχει αρκετά μάτς ακόμα, αλλά όχι, να μείνει εντελώς εκτός δεν νομίζω. Απλά εκεί που, εφόσον και ο Λεμπρόν και ο Ντέιβις θα χάσουν αρκετό καιρό ακόμα, τώρα εκεί που πηγαίνανε για πρώτη-δεύτερη θέση, μπορεί να χάσουν και το πλεονέκτημα έδρας. Τώρα δύο ζωή. Λοιπόν, Κώστα λέει, θεωρείς ότι είναι πιο δύσκολο το σκάουτινγκ σε ομάδες από πρωταθλήματα τύπου Πολωνίας και Ρουμανίας, όπως αυτές που πέρασαν στα ημιτελικά, από ομάδες όπως η Ρέτζιο, όπου παίζουν σε πιο γνωστά πρωταθλήματα? Παιδιά, πλέον αυτό δεν υπάρχει. Το σκάουτινγκ είναι εύκολο για όλες τις ομάδες πλέον σε όλη την Ευρώπη. Δεν είναι υπανάπτυκτη πλέον ούτε η Ρουμανία ούτε η Πολωνία. Έχουν οι καλές τους ομάδες, δηλαδή, είναι αντάξεις των δικών μας και σε οργάνωση και σε δυναμικό. Και τα πρωταθλήματά τους είναι ανεβασμένα, ιδίως το πολωνικό. Έτσι, είναι κλείτο. Φυσικά, βλέπεις τα πάντα. Μπορείς να δεις τα πάντα. Έτσι, και το πολωνικό δεν έχει καμία σχέση με το πολωνικό που ήταν τη δεκαετία του 80. Έτσι. Όταν λέμε Πολωνία, μην νομίζετε δηλαδή πλέον ότι πας εκεί με ένα τζιν που λέγανε παλιά και αυτά και τέτοια και με 10 δολάρια ήμουν βασιλιά και τέτοια που λέγανε οι φορτηγατζίδες, οι ψεύτες όλα αυτά τα χρόνια και δημιούργησαν αυτό το μύθο και στη Βουλγαρία. Πηγαίναμε με. Με αλλά στην Βουλγαρία ίσχυε. Στην Βουλγαρία ίσχυε. Το 85 ίσχυε, το 80. Μέχρι να αλλάξουν τα καθεστώτα. Από το 90 και μετά είναι διαφορετικά. Και επειδή πήγα μέσα 90, ναι. Μην νομίζεις, η Σόφια το κέντρο της. Όλη η υπόλοιπη Βουλγαρία ήταν τότε. Χωριό. Άστο. Ωρε κλείτο. Παράθυρα με εφημερίδες είχαν. Δεν είχαν τζάμια, εφημερίδες. Λοιπόν, Κώστα λέει ένα σχόλιο, λέει, για τον Ίμπανξ, λέει, να μας κάνεις. Λέει, με την άνοδό του η ομάδα δείχνει αρκετά ικανή να γυρίσει παιχνίδια. Παιδιά, για τον Ίμπανξ είπαμε ότι από τη μέση και πάνω το παιδί ξέρει πάρα πολύ μπάσκετ. Πάρα πολύ μπάσκετ. Όταν μπορέσει να βελτιώσει τη φυσική του κατάσταση, να μπορέσει τα πόδια του, να αρχίσει να τρέχει κανονικά, να πηδάει κτλ., τότε δεν θα είναι για το FIBA Europe Cup, θα είναι για παραπάνω. Ξέρει πάρα πολύ μπάσκετ, φαίνεται από τον τρόπο που βάζει τα καλάθια, που βάζει το σώμα του, που πάει στις επαφές και παίρνει καλάθια κεφάλου κτλ. Βάζει εύκολα καλάθια δηλαδή, δεν βάζει δύσκολα ακόμα. Αυτά που βάζει τα βάζει εύκολα και τα βάζει επειδή ξέρει μπάσκετ, είναι έξυπνος. Απλά δεν τον ακολουθεί το σώμα του μέχρι στιγμής. Δεν ξέρω, Αντώνη, ποια είναι η δική σου άποψη. Έτσι ακριβώς. Εντάξει, εγώ περίμενα ότι κάποια στιγμή θα βγάλει την ποιότητά του ο Ίμπανκς. Δεν πρέπει όμως ο κόσμος γενικώς, κατά τη γνώμη μου, να περιμένει. Τον Ίμπανξ των προ-10 ετών. Ναι. Γίνονται. Όμως σε κάποιους παίκτες και σε ένα χι επίπεδο, έτσι δεν μιλάμε τώρα για επίπεδο Ευρωλίγκας, αρκεί να βγάζουν την ποιότητά τους για να κάνουν τη διαφορά αρκετές φορές. Ο Ίμπανξ τελευταία φαίνεται αρκετά ανεβασμένος. Σίγουρα δεν είναι έτοιμος, δεν είναι ο παλιός που θυμόμαστε, αλλά φαίνεται ότι σε κάποια μάτς μπορεί να κάνει τη διαφορά. Ναι, έχει την ποιότητα αυτή. 19 βάζει σε κάθε μάτς πλέον. Στην αρχή είδαμε ότι έπαιζε 7 λεπτά, 6 λεπτά, δεν μπορούσε παραπάνω, φαινόταν. Με καλαθάκια από κάτω τα βάζει, δεν δηλαδή κάνα τριποντάκι, κάνα σουτάκι, προσποίηση, δεύτερη προσποίηση από κάτω, το χάνει, ξαναπαίρνει, το βάζει. Okay, δηλαδή είναι στάνταρ καλάθια αυτά από ένα παίκτη που ξέρει να παίρνει τοποθετήσεις, ξέρει μπάσκετ κτλ. Τώρα, να φύγει στον ευδιασμό και να καρφώσει πάνω από 2, δεν μπορεί. Ναι, αυτό, αυτά δεν πρέπει να τα περιμένει. Θα κάνει lay-up. Κλήτωση, τι πιστεύεις?
επειδή έχει γενικώς είχε καιρό να μπει σε πίεση πρωταθλήματος σοβαρού, έμεινε λίγο πίσω. Δεν έχει τις κατάσταση φυσικά. Είναι και το κορμί του περίεργο. Είναι πλαστικός. Ναι. Δείχνει ότι το έχει. Δεν θα πιεστεί πολύ ποτέ μέχρι το τέλος σεζόν. Δεν θα τρέξει. Δεν θα παίξει τρομερή άμυνα. Δεν θα βάλει αγώνες. Δεν θα βάλει πόδια χαμηλά. Δεν θα χαμηλώσει δηλαδή. Θα κάνει αυτά που μπορεί να κάνει σε αυτό που το επίπεδο που είναι τώρα. Και χωρίς προετοιμασία με την ομάδα. Αυτό το ταλέντο που είχε ακόμα από το NBA και το κουβάλισε γενικώς στη Γαλλία κτλ. Το έχει. Ναι. Και έτσι παίρνει καλά τώρα. Εξαιτίας αυτού του ταλέντου του. Όχι για τίποτα άλλο. Αν αυτό το παιδί μείνει το καλοκαίρι και κάνει προετοιμασία με την ομάδα κτλ., φυσικά θα είναι ένα κλικ πιο πάνω σαν αθλητικότητα. Δεν είναι αθλητικός τώρα. Θα γίνει και αθλητικός αν τυχόν μείνει και κάνει προετοιμασία. Δεν θα φτάσει σε top επίπεδο αθλητικότητας, γιατί είναι και μεγάλος, είναι και λίγο τεμπέλης από το στυλ του δηλαδή. Ναι. Ράθμος περισσότερο, όχι τεμπέλης. Ναι. Λοιπόν, και από αυτό το ράθμο το στυλ, με λίγο περισσότερη αθλητικότητα, με λίγο περισσότερο να μπει στην ομάδα 100%, ποιότητα δεν υπάρχει να ξεχάσει, αυτή είναι. Θα είναι, αν μην, θα είναι καλύτερος του χρόνου. Καλύτερος από ό,τι είναι τώρα. Εσύ θα τον κρατούσες του χρόνου? Όχι. Όχι. Όχι, βέβαια. Έρε κλειτό. Θα ψάχνα κάτι καλύτερο, κάτι πιο σύγχρονο, κάτι πιο, ξέρεις, πιο μπασκετικό. Πιο... αλλά είπαμε αν κάνει προετοιμασία. Ναι. Θα προτιμούσα σε αυτή τη θέση ένα παίκτη ο οποίος θα είναι πιο παιγμένο σε αυτή την πίεση, ένα παίκτη που θα τρέχει πολύ καλά το πακέ, ένα παίκτη ο οποίος θα παίζει άμυνα, θα κατεβάζει τα πόδια του, τα γόνατά του. Αυτός δεν μπορεί να το κάνει σε αυτό το επίπεδο. Δηλαδή θα παίξει τον χρόνο Ευρώπη Ηρακλής. Θα παίξει. Μπορεί να παίξει BCL, δεν θα παίξει FED. Ναι. Εκεί θες παίκτες τώρα να σμπρώξουν. Να... Και δεν είναι μόνο φυσικά να του βγαίνει, είναι και πνευματικά. Πνευματικά αυτό το παιδί το έχει να πάει να παλέψει. Δεν νομίζω ότι θα το βγάλει ποτέ έτσι. Εκεί θες παίκτες τώρα που να είναι καμικάζι. Και φυσικά να ξέρουν και μπάσκετ, έτσι. Αυτό αν μπορέσει να βρει ο Ηρακλής κάτι καλύτερο εκεί, να το βρει και να το φέρει. Αν όχι, ας προσπαθήσει να κρατήσει αυτόν. Γιατί... αυτό το φαλακρό που είχε ο Ραντέα, που μπήκε μέσα και γύρισε το παιχνίδι. Τέλος πάντων, εντάξει, έτσι είναι όπως τα λες. Τώρα το θέμα είναι βέβαια πώς θα παρουσιαστεί αυτός και τι mentality θα έχει αν μείνει, ας πούμε, το καλοκαίρι. Έτσι, τι προετοιμασία θα κάνει, αν θα δουλέψει, αν θα το πάρει σοβαρά κτλ. Σε κάθε περίπτωση πάντως μπάσκετ ξέρει. Αυτό δηλαδή δεν μπορείς να το αρνηθεί κανένας. Να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Κώστα λέει: έχω μια απορία, λέει, τρεις προπονητές. Ένα σύστημα βασισμένο, λέει, το τρίποντο του Βεργίνη μου κάνει τρομερή εντύπωση. Δεν το πολύ έπιασα, φίλε Αντώνη. Έχουμε και άλλα συστήματα για τρίποντα. Αντώνη, πώς βλέπεις την κίνηση του Σικάγο, λέει, με Βούσεβιτς. Άλλο πάλι και αυτό. Αναπάντηχε εντελώς. Ήταν η μεγαλύτερη μεταγραφή της ημέρας. Μακράν. Μαζί ίσως με του Ολαντύπο στο Μαϊάμι. Και αυτό γιατί το Μαϊάμι θεωρητικά κυνηγάει το πρωτάθλημα. Αλλά του Βούσεβιτς στο Σικάγο δεν το περίμενε κανένας. Τώρα το Σικάγο πάει all in που λέμε για play-off. Πάει για play-off. Θα τα αναλύσουμε. Πολύ μεγάλη κίνηση. Θα τα πούμε και μετά. Ναι. Το Ορλάντο, εντωμεταξύ, ρε Αντώνη, τώρα ποια συνέχεια, το πω τώρα. Το Ορλάντο έδιωξε όλους τους καλούς παίκτες. Ναι, ναι. Το Ορλάντο όλοι λέγανε ότι θα είναι η πιο κινητική ομάδα στο να πουλήσει. Πάει για rebuild εντελώς. Ναι, εντελώς. Έχει τις δύο μεγάλες ελπίδες της που είναι τραυματίες. Φέτος δεν παίζουν ο Μαρκέλ Φούλτς και ο Άιζακ. Και από το χρόνο πάει για εντελώς παντελή ανοικοδόμηση δηλαδή. Και πήραν και όλα από την αρχή. Πήραν και αρκετά πικ από το draft αυτή, πρώτου γύρου κιόλας. Έτσι, πήραν αρκετά πικ, δώσαν τον Gordon που είναι το βασικό τεσάρι του στους Nuggets, δυνάμωσαν αρκετά και οι Nuggets που είναι καλή ομάδα, δώσαν το Fournier στους Celtics, πολύ καλή κίνηση και για τη Βοστόνη αυτή, που θέλει να ξαναγίνει διεκδικήτρια. Ναι. Εντάξει, αλλάζουν κάποιες ισορροπίες, όχι στο βαθμό ίσως όμως που όλοι περίμεναν. Ναι. Ας πούμε, η μεταγραφή που όλοι περίμεναν του Lowry στους Sixers δεν έγινε. Που θα μπορούσε σε επίπεδο πρωταθλήματος να αλλάξει κάποια δουλειά. Δηλαδή, το Ορλάντο με ποιους έμεινε? Το Ορλάντο έμεινε με εμένα και σένα. Με εμένα και σένα. Θα ξανακερδίσουν ποτέ αυτοί? Αυτό είναι καλή ερώτηση. Πήραν κάποιους παίκτες ανταλλάγματα, αλλά εντελώς συμπληρωματικούς. Αλλά το βάρος τους ήταν τα draft pick αυτοί. Για τον Gordon πήραν δύο καλούς, δύο καλούτσικους νομίζω.
για τον, το όχι για τον Γκόρντον, για τον Βούσεβιτς. Πήραν τον Κάρτερ Τζούνιορ που θα είναι ο βασικός του σέντερ, ναι. Και τον Αμίνου, που έπαιζε βασικός στο Ορλάντο, αλλά βασικός αυτό το Ορλάντο. Όχι, η άλλη που πήρε για τον Γκόρντον είναι καλή. Έτσι διάβασα. Αυτή είναι, λέει, η πιο καλή. Για τον Γκόρντον, για να τους δω λίγο. Η Μπαλκάν, λέει, με το γνωστό μπασκετικό ξύλο, λέει, με το οποίο έφτασε, λέει, κοντράρι στα ίσια την Πάρμα. Το μάτς είναι 24-30 μέχρι στιγμής. Ναι, ήταν 19-30 το παιχνίδι. Τώρα, παιδιά, οκ. Okay. Και νομίζω πρέπει να παίζουν στην έδρα τους. Ναι, στη Βουλγαρία παίζουν. Ναι, αλλά η Πάρμα έχει ποιότητα. Και να πούμε ότι η Μπαλκάν είναι η τρίτη ομάδα της Βουλγαρίας. Η Πάρμα έχει κερδίσει, και τώρα βάζουν και μια καλαθάρα που το χάνουν από κάτω, πήραν φάουλ. Η Πάρμα έχει κερδίσει τη Ρίλσκι Σπορτ που ήταν πρώτη πολύ εύκολα. Τέλος πάντων, θα δούμε πώς θα το παιχνίδι. Λοιπόν, πάμε λίγο και στο ρεπορτάζ να δω αν έχουμε ερωτήσεις που δεν απαντήσαμε. Κώστα, σε περίπτωση πρόκρισης, λέει, υπάρχει περίπτωση, λέει, να γίνει Θεσσαλονίκη? Ναι, υπάρχει. Θα μας δώσει ο Κλήτος στο γήπεδο και θα κάνουμε Final Four. Κλήτο. Δικό μου είναι. Θήτα κάπα. Θήτα κάπα, θήτα κάπα. Θανάσης Κατσαρής. Ο καλός κύριος. Εξοπλέπεις. Καλός κύριος. Λοιπόν, η Denver, λέει, δυνάμωσαν, λέει, πολύ, λέει ο Χρήστος. Η Denver, γιατί ποιο πήρανε? Πήραν τον Gordon, πήραν και τον Μαγκή. Ήταν ήδη καλή ομάδα. Και αυτή τώρα που είπες πριν, οκ, okay, εντάξει, στους Magic από τον Denver πήγαν ο Γκάρι Χάρις που είναι δύο, μία μέσα έξω. Και ένας Φέρελπις αρκετά νεαρός που έχει προοπτική. Είναι για ομάδα σαν το Ορλάντο, ας πούμε. Ο Χάμπτον. Ο Χάμπτον. Ο Χάμπτον, ναι. Βέβαια, τα μεγάλα στοιχήματα είναι δύο προς το παρόν, τα οποία δεν έγιναν μεταγραφές, αλλά θα φύγουν με buyout. Και ο Ντράμοντ που βλέπω να πηγαίνει στους Lakers καρφί με buyout, ο Αντρέ Ντράμοντ. Μακάρι. Και ο Λαμάρκους Όλντριτζ που πάει για Μαϊάμι μάλλον. Ο Όλντριτζ, ο... 25-34 είναι το παιχνίδι. 25-35 πήγε πάλι. 10 πόντους βάλαν τρίποντο. Λοιπόν, πάμε λίγο στα δικά σας ρεπορτάζ να δούμε τι γίνεται. Αντώνη, εορταστική μέρα για τον Άρη σήμερα. Βιντεάκια εκεί και τα λοιπά. Ο Χάρης με κίτρινο φουλάρι, με κίτρινο μαντήλι και τα λοιπά. Ο Αρβανίτης, πολύ ωραίο λόγο, είπε. Το είδα το βίντεο. Μία ώρα και. Γενικότερα όμως τι γίνεται τώρα? Υπάρχει και ένα μάτς. Κοίταξε, ναι. Τώρα στο αγωνιστικό κομμάτι ολοκληρώνεται σιγά σιγά η προετοιμασία. Έξω και σήμερα και ο Νεαρός Ιδρυολίας, να δούμε αν θα είναι έτοιμος για το παιχνίδι. Οι υπόλοιποι είναι εντάξει. Τώρα ο Άρης, όπως είπαμε, θα προσπαθήσει να εκμεταλλευτεί την κούραση της Σάκη, η οποία, όπως είπαμε, γνώρισε άλλη μια βαριά ήττα. Είναι η κούραση, είναι η λειψανδρία, είναι και τα ταξίδια τα συνεχόμενα. Τώρα σε δύο μέρες από Στρασβούργο στην Ίζνη. Ούτε να το φανταστώ, δεν θέλω αυτό. Εντάξει, Σάββατο απόγευμα παίζει με τον Άρη 5 ώρα. Δεν είναι να πει Κυριακή το μάτσι, βράδυ, ξέρω εγώ. Σίγουρα θα έχει κόπο η ΑΕΚ. Ο Άρης, είπαμε, θέλει να το χτυπήσει αυτό το παιχνίδι. Αν μπορεί να το κερδίσει κιόλας για να σβήσει βαθμολογικά την ήττα από τον ΠΑΟΚ. Και πιστεύω ότι άμα το πάρει αυτό το ματσο Άρης, με δεδομένο ότι έχει άλλη μια νίκη μπροστά του, θεωρητικά τουλάχιστον, με 8 νίκες μπορεί να ελπίζει τα play-off. Από εκεί και πέρα, βέβαια, εντάξει, δεν είναι και πρέπει να υπάρχει ένας αγωνιστικός στόχος σε μια ομάδα. Δεν είναι ότι θα πεθάνει κάποιος αν δεν πει στα play-off, ας πούμε. Είπαμε, τα έχουμε πει, άλλα είναι τα πιο σημαντικά ζητήματα για τον Άρη. Περιμένουμε και κάποιες εξελίξεις σε αυτό το διοικητικό θέμα μέσα στις επόμενες ημέρες, κάποιες συναντήσεις που θα γίνουν για να οριστικοποιηθούν κάποια πράγματα, να πάρουν μια πιο τελική μορφή. Για να δούμε και πώς θα είναι αυτό το μοντέλο, εφόσον λειτουργήσει, εφόσον προχωρήσει, πώς θα είναι ακριβώς, να έχουμε μια πιο σαφή εικόνα. Ναι. Τώρα το Άρης, όπως και οι άλλες ομάδες, ο Άρης ένα παραπάνω, περιμένει και αυτός φυσικά τα χρήματα, τα οποία νομίζω είναι να έρθουν στις αρχές της επόμενης εβδομάδας από τη φετινή δόση του στοιχήματος. Κυκλοφόρησαν κάτι ονόματα, Αντώνη. Για να κλείσει αρκετές τρύπες. Εντάξει, τώρα είναι μια παρέα Αριανών, δεν είναι και γνωστή και στο ευρέως. Εγώ τα ονόματα που έμαθα είναι γνωστά. Γνωστά. Μπορεί να είναι Ράδιο Αρβίλα, ξέρω εγώ. Γνωστά ονόματα στο σχήμα. Γνωστά δηλαδή από αυτά που έχουν ήδη εμπλακεί. Γνωστά, δηλαδή, γνωστά, ναι, γνωστά, ναι, γνωστά. Κοσμικά δεν είναι σε αυτή την παρέα των 10 ατόμων παλιοί Αριανοί, ας πούμε, που έχουν βοηθήσει, που βοηθάνε χρόνια, αλλά
σίγουρα εγώ πιστεύω θα είναι αρρωγή σε αυτή την προσπάθεια. Άλλο. Θα είναι, δηλαδή θα τους έχουν δίπλα τους ό,τι χρειαστεί. Αυτό το πιστεύω, γιατί αυτό οι άνθρωποι που αναφέρουμε, οι πιο παλιοί δηλαδή, το κάνουν έτσι καλλιώς εδώ και χρόνια. Ναι. Που είχαν την ομάδα. Και κάποια στιγμή θα αποδοθούν και τα του Κέσσαρου του Κέσσαρη για όσους συνέβαλαν στο να... Επισήμως εννοώ, για όσους συνέβαλαν στο να μείνει ο Άρης όρθιος αυτό το δύσκολο διάστημα. Από εκεί και πέρα θα κλείσουν αρκετές τρύπες. Ήδη υπήρξε μια συμφωνία που αποτρέπει τον Άρη από κάποιες δύσκολες καταστάσεις για ένα χρέος του παρελθόντος. Υπήρξαν συζητήσεις, υπήρξε μια συμφωνία με τον νομικό, με τον κύριο Πετράτο, για κάποιους πιστωτές του. Θα πάρει κάποια χρήματα και θα κλείσει εκεί το θέμα. Είναι πολλά αυτά τα φασούλια, ας πούμε, που φυτρώνουν στον Άρη λόγω των παρελθοντικών χρεών. Εντάξει, τώρα είπαμε, ο στόχος είναι να βγει χρονιά ανώδυνα, όσο πιο ανώδυνα γίνεται. Με αυτά τα χρήματα σίγουρα η ανάσα θα είναι μεγάλη, θα δοθούν και οι εκκρεμότητες, ας πούμε, Φεβρουάριος, ο Μάρτιος τώρα που βγαίνει, να δοθούν οι μήνες που οφείλονται δηλαδή, να κλείσει η χρονιά και όπως είπαμε ο Άρης έχει άμεσα αγώνα μπροστά του. Δεν τελειώνει η χρονιά, σωθήκαμε, μείναμε και όλα καλά. Είπαμε ότι φέτος το πιστοποιητικό πρέπει να το πάρεις πιο νωρίς από ποτέ, τέρματα Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, σύμφωνα με τις εξαγγελίες του Δεσάκη, Ιούνιο στο αργότερο. Πρέπει να λύσει τα μπάν οπωσδήποτε ο Άρης για να κινηθεί στην ελεύθερη αγορά και να φτιάξει την ομάδα που πραγματικά θέλει. Και όχι να αναγκαστεί να φτιάξει ένα σύνολο. Πρέπει να γίνουν συζητήσεις με παίκτες που θέλει προφανώς η ομάδα να παραμείνουν. Είναι πολλά τα ανοιχτά μέτωπα, οπότε έχει ήδη δουλειά μπροστά του Άρης και ακόμα και δεν τελειώσει η σεζόν. Έχει. Αληθεύει, Κλήτο, ότι τη Δευτέρα η ομάδα θα πάρουν 200 χιλιάρικα. Το έμαθες αυτό? Μα το είχαμε πει, 200 πάνω, 230-240. Το είπε χθες ο Κλήτος, νομίζω, τη Δευτέρα, ναι. Προχθές το είπαμε. Τη Δευτέρα και όλα. Σήμερα έχουμε Πέμπτη, ρε παιδιά. Ναι, εγώ ξέρω ότι έχω ακούσει ότι τη Δευτέρα τουλάχιστον ο ΠΑΟΚ περιμένει να πάρει χρήματα. Τώρα, αν τα πάει την Τρίτη, δεν ξέρω. Τη Δευτέρα περιμένουν λεφτά. Εντάξει, άρα ζει το Αυγενάκη. Κακά τα πράγματα. Αυγενάκαρο. Αυγενάκη. Λευτέρα, Ρωσολέ. Τι τώρα, 230 Δευτέρα, ζεστά. Τελείωσε η χρονιά. Έκλεισαν τη χρονιά όλοι τώρα με αυτά. Πώς, αφού εδώ λέμε ότι πρέπει να ξαφνικά να τα κρατήσεις και να παρουσιάσεις ότι κάνεις δουλίτσα και τέτοια. Έλα ρε, εντάξει. Είμαστε... Για τη φετινή σεζόν, Κλήτο, δεν νομίζω ισχύει αυτό. Πρέπει, είναι υποχρέωση. Εντάξει, 115 χιλιαρικά και άσχημα είναι. Όχι, βέβαια. Και τώρα είμαστε στην Ελλάδα τώρα, μην τα πω δημοσίως τώρα. Ένα τιμολόγιο θα στείλεις και θα πάει τώρα η Γενική Γραμματεία να ελέγξει άμα άλλαξες νηπτήρες. Εγώ είπα ότι αυτό που τέθηκε ως όρος, θεωρώ ότι σε μεγάλο βαθμό είχε να κάνει με την εποχή που βιώνουμε, έτσι. Στον κόσμο που είναι μέσα, που ταλαιπωριέται, που δεν ξέρει τι του ξημερώνει, τουλάχιστον σε μια μερίδα του κόσμου θα ήταν πολύ δύσκολο να χωνέψει με εισαγωγικά ότι οι ομάδες επαγγελματικές, άσχετα τεχνικές, επαγγελματικές, παίρνουν πολλά εκατομμύρια για να τακτοποιήσουν τις ανάγκες, ακόμα και αν η πανδημία του στέρισε έσοδα από εισιτήρια, από χορηγίες κτλ. Ναι. Είναι επαγγελματικό, υπάρχουν καλές χρονιές, υπάρχουν και κακές χρονιές. Ας πούμε ότι και αυτή είναι μια κακή χρονιά. Ο κόσμος δεν το χωνεύει εύκολα. Τέθηκε έτσι ως ένα σημείο για να κάποιοι να το χωνέψουν πιο εύκολα. Αυτό πιστεύω εγώ. Και το λέω ευθέως και ούτε με ενδιαφέρει. Δεν τα πάω εγώ τελευταίες κι αλλιώς. Ακεί βέβαια, εφόσον τίθεται έτσι, να επιμένει η πολιτεία σε αυτό το μέτρο, έτσι. Να μην χαλαρώσει κάποια στιγμή από του χρόνου και μετά και πει εντάξει, παιδιά, μα έχουμε 20-60% το γνωστό ελληνικό που γίνεται. Εκεί να επιμείνεις σε αυτούς τους όρους που θέτεις. Το 50%, το 50% αυστηρά. Να τα βλέπουμε κάθε χρόνο. Τέλος. Σωστό. Κλήτος, μας ρωτάει ο φίλος ο Πάνος, ρωτάει εσένα δηλαδή. Έγινε, λέει, σήμερα η ανακοίνωση της έκδοσης επαιτειακής φανέλας. Αλλά δεν είδαμε, λέει, κάτι, λέει, για την Αμουκού σε σχέση με αυτήν. Τι σχέση, πώς θα την. Δηλαδή, θα μαζί με την ανακοίνωση δεν είπανε κάτι και για την Αμουκού, ας πούμε, ξέρω εγώ. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Δεν είναι καμία σχέση το ένα με το άλλο. Και λέει πιο κάτω, λέει, δεν βλέπουμε την ίδια προώθηση της διαδικασίας. Έχουν, λέει, κάτι συγκεκριμένο στο μυαλό τους? Όχι, τίποτα συγκεκριμένο δεν έχουν στο μυαλό τους.
περιμένουν ότι την επόμενη εβδομάδα θα πρέπει να τελειώσει η ιστορία. Είναι γύρω στους 445.000. Πόσο προγράμμα, 55.000. Ελπίζουν ότι κάποια στιγμή θα τελειώσει. Δεν έχει να κάνει κάτι με την επαιδιακή φανέλα. Θέμα που είχαμε αποκαλύψει εδώ. Έτσι. Συγγνώμη να πω κάτι. Και άμα είναι 450.000 αντί για 500, τι πειράζει δηλαδή. Το έχουμε πει ότι δεν πειράζει κανέναν και ποτέ. Το όλο θέμα έχει να κάνει περισσότερο ηθικά, για επικοινωνιακούς λόγους. Είναι ΠΑΟΚ, είπαμε. Υπάρχει και παράταση. Κάποια στιγμή να ολοκληρωθεί αυτός ο στόχος. Ήταν ένας στόχος που τέθηκε αναφορικά με αυτή τη λογική, ότι ξέρεις να τον πιάσεις το στόχο αυτό και μόνο και τίποτα άλλο. Θα κλείσει τα 470, θα κλείσει μια χαρά στα 470. Θα περιμένουν και τη βοήθεια την ανάλογη από την οικογένεια Σαββίδη και θα αποχωρήσουν μια χαρά να ξεπληρώνουν τα παλιά. Δεν θα πέσουν και σε κατάθλιψη, για όνομα του Θεού. Εννοείται. Είναι περισσότερο επικοινωνιακό το ζήτημα. Έτσι, για να λένε ότι θέσαμε ένα στόχο, τον πετύχαμε, ο κόσμος τον πέτυχε και τελειώσαμε. Αυτό και μόνο, τίποτα άλλο. Αναβάθμιση προϊόντος, λέει ο φίλος ο μπασκετικός Ηρακλής, 230 χιλιάρικα λέει την εβδομάδα που έρχεται και 600 χιλιάρικα λέει το χρόνο. Μια χαρά. 600 πώς προκύπτουν για την Ευρώπη, λιγότερο είναι. 535 είναι το maximum για κάθε ομάδα, νομίζω. Και Ευρώπη που θα παίξουμε και θα πάρουμε άλλα 150. Πάει μετά κοντά στα 700, ξέρω. Άρα παίρνω άνετα Φλιώνη, Νετζίπογλου, Κουζέλο. Πάλι από τους παίκτες του Άρη ξεκινάς. Τι είναι αυτό το πράγμα. Γιατί δεν λες Λούντζι, Λάγκφορντ. Δεν λέω, τα κανονικά δεν τα λέω, ρε Αντώνη, δεν κατάλαβες. Τα κανονικά δεν τα λέω. Λοιπόν, από τον ΠΑΟΚ ποιο να πάρω, Κλήτο, από σένα ποιο να πάρω. Ποιο θες, ρε φίλε. Ανοιχτή την πόρτα, ποιο θες. Κονατέ, αδυναμία σου είναι. Πάρτο. Πάρε τον Κονατέ, πάρε τον και ας τον Καβάνα, πάρε Κονατέ. Λες τώρα που θα φύγει ο Βασίλης, Θα ρουμάει ο τέτοιος, ο Σκουτόπουλος, σε κάθε λεπτό που παίζει, θα ρουμάει. Θα τον αρρωστήσετε τον άνθρωπο. Κρατάω Βασίλη και από πίσω θα πάρω τις Μόνς στο ψηλό, τις Μόνς, το Σπένσερ. Καλώς. Πάρε του κολοσσού, το Σπάισερ. Όχι, αυτό θα βάζει μόνο από κάτω. Το Σπένσερ θα πάρω. Να πάρει τρέφο. Να πάρει από μακριά. Να πάρει από τον Πάπα. What do we here? Να πάρω το Love. Να πάρει τρέχοντα το Moses Kingsley, άμα θες ψηλό. Το Moses Malone. Να πάρω το Love, Κλήτο. Γιατί όχι. Το Χάλα να τον κρατήσω. Όχι. Και Χάλα και Love μαζί, όχι. Τι όχι, 25 πόντους μέσα όρο στην Ευρώπη. Τι όχι. Μπράβο, ρε. Στην Ελλάδα. 13. Έτσι η ομάδα. Δεν εδώ και 7 μήνες. Ελλάδα τώρα θα πάμε και ξαναλέμε. Δεν φταίει αυτός. Σικαστενόπουλη. Λοιπόν, θα κάνουμε φάνταση. Δεν φταίει ποιο. Τι. Δεν φταίει. Δεν φταίει αυτός. Καλά, φυσικά και δεν φταίει αυτός. Κάποιος κάνει την ομάδα. Αυτό. Αυτός που αποφάσισε ότι είναι αυτός. Έτσι. Και ο Χάτσερ και ο Τσίλτρες και ο Βεργίνης και εγώ και εσύ. Το Μπόλιν. Ποιος ο Μπόλιν. Έφυγε, τελείωσα. Άλλαξε επίπεδο. Μα από τότε δεν πήγαινε καλά όλοι. Δεν είναι τώρα ότι δεν πάει καλά. Από την αρχή δεν είναι καλός. Ναι, δεν ήταν το θέμα ο Μπόλιν. Όλοι μαζί ήταν το θέμα. Αυτό λέμε. Το μπέρδεμα. Το μπέρδεμα δεν θα υπήρχε αν δεν ήταν ο Χάλαντ. Αν ήταν κάποιος άλλος θέσης του Χάλαντ. Αυτό προσπαθώ να πω. Λοιπόν, ναι, οκ. Okay. Θα κάνουμε fantasy challenge, θα κάνουμε μετά τον αγώνα του Ηρακλή. Ας κερδίσει τώρα αύριο το παιχνίδι και βλέπουμε. Λοιπόν, γιατί λέει να μην πάρουμε τον Patrick Ewing, λέει, για δεύτερο ψηλό. Junior. Όλοι junior είναι. Είδα και τον Davis που πήρε. Ποιος πήρε τον Davis? Όχι, αυτό που έπαιζε στα Τρίκαλα. Δεν έπαιζε ο Patrick Ewing junior. Ναι. Δεν τα center όμως. Όχι, και Σάρι. Να πάρουμε, λέει, τους μάνατζερ του Λαβρίου, λέει, σε πρώτη φάση. Δεν έχει άδικο. Ο Χάνα, λέει, παίζει, λέει, Ευρώπη μόνο για να πάρει συμβόλαιο σε άλλη ομάδα. Γιατί άμα παίξει στην Ελλάδα, ρε φίλε, δεν θα πάρει συμβόλαιο. Τι λέτε, ρε παιδιά. Δηλαδή, άμα βγει πρώτος χώρος στην Ελλάδα και έχει 25 πόντους μέσο όρο, οι ξένοι δεν θα το πάρουν χαμπάρι. Και στην Ελλάδα, να πούμε το φίλο, γι' αυτό παίζει. Απλώς στην Ελλάδα είναι λίγο πιο δύσκολα τα πράγματα για να φανεί αυτό που προσπαθεί να παίξει. Ναι. Λοιπόν, το Λυκογιάννη, λέει, να πάρουμε από τον Κλήτο.
Και επίσης ο Χάλαν, ο Ηρακλής, ο Χάλαν, για να πούμε αν είναι ο Χάλαν, παίζει στο ΦΕΚ. Στο BCL ήταν λίγο πιο δύσκολα τα πράγματα από ότι στο ΦΕΚ. Μην να συγκρίνουμε και διοργανώσεις. Έτσι, όλα να τα βλέπουμε. Όπως στο BCL θα είχαμε έναν όμιλο πίκι πίκι, πόκο πόκο. Θα παίζεις εκεί τώρα με κάτι Σαραγώσες, κάτι Εστουντιά, όλα. Πίκι πίκι, κάτι ιταλικές καλύτερες. Νίσνη, Νίσνη. Νίσνη. 30, 30 ρέας. Με έναν Αμερικάνο, φίλε. Με έναν Αμερικάνο και κάτι Ρώσοι εκεί. Και καλύτερο παίκτη ο Κόλοφ, όσο λέγανε αυτόν τον κοντό που το έπαιζε και τέτοιο. Του Κολόφ. Κολόσοφ, Κομόλεφ, Κομόλεφ, κάπως έτσι. Ενά, δεν είναι μόνο αυτοί που μείνανε, πραγματικά είναι λίγοι οι 10 που μείνανε και ο ένας τώρα μπήκε ο Κίγας κτλ. Δεν είναι μόνο αυτό. Είναι ότι πολλοί βασικοί παίκτες της ΑΕΚ σηκώνουν το βάρος, είναι και μια ηλικία. Δηλαδή, άμα ήταν όλοι αυτοί 25χρονοι, 28χρονοι, θα παίζαν πολύ καλύτερα. Δηλαδή τώρα ο Λάκφορντ αναγκάζεται να παίξει πολύ περισσότερο, να πάρει ακόμα περισσότερες πρωτοβουλίες. Πόσο θα σε διαβάσουν, μία, δύο, θα κουραστείς, τελειώσεις. Ο Λεοντζέσκι δεν υπάρχει στο μάτσο, ο Λεοντζέσκι δεν τον είδα σήμερα, δεν υπήρχε. Ο Μασιούλης κακός. Δεν αντέχουν. Είναι παιδιά τώρα 35-36 χρονών. Πώς θα αντέξουν. Ακόμα να παίζει και ο Ζήσης, θα αντέχει. Πού να αντέξει. Τώρα για αυτή τη συνθήκη μιλάμε για 4 μάτς σε μια εβδομάδα. Τι να αντέξουν δηλαδή. Δηλαδή, ο Χρυσικόπουλος, ας πούμε, που είναι στα 27-28, όπως είναι, άντε να αντέξει λίγο. Και δεν είναι και πολύ αθλητικός, αλλά τέλος πάντων. Ο Κατσίβερ στα 29, το άντε να 28, όπως είναι, άντε να αντέξει. Και τώρα τα άλλα τα παιδιά, ο Λάκθο, ο Μασιούλης, ο Λοτζέσκι, πού να παίξουν αυτό. Και βάλει ο Φικιάκ, πέρα από αυτό που έβγαλε, είχε και την τύχη με το μέρος, της πήρε δυο μας με μπάζερ μπίτες στην παράταση. Δηλαδή θα μπορούσε να τα έχει χάσει την Ελλάδα τα μάτια. Εννοείται. Έτσι, και να ήταν τώρα 4 ήττες έχει. Και να έχει 6 ήττες τώρα. Θα την κυνηγούσε και ο Πάοκ ακόμα. Λέμε τώρα, έτσι λέμε. Συγγνώμη, πήρε ένα μάτς με τον Πάοκ, με τον Λάγκφορντ στο τέλος και πήρε το δικό μας που είναι η αυτοκτονία του αιώνα, ο αιώνα, δόξα πατρία, ας πούμε. Δηλαδή δεν... Και οι δύο ομάδες αυτοκτόνησαν και ο Πάοκ που δεν έκανε τις άμυνες που έπρεπε να κάνει και όχι πολύπλοκες άμυνες, τα απλά πράγματα. Φάουλ. Δεν υπάρχει πιο απλό πράγμα στον μπάσκετ το φάουλ. Και ο Ηρακλής έτσι πως το χάσει. Δηλαδή βοηθήθηκε η ΑΕΚ να πάρει δύο παιχνίδια που ήταν χαμένο ουσιαστικά. Θα ήταν τώρα με 6 ήττες. Πού να μπει με τα τετράδα. Όχι, θα μπαινε, αλλά θα μπαινε τέταρτη. Λοιπόν, πολλά μηνύματα τώρα πρέπει να τα στοιχειοθετήσω. Δεν βλέπω τον τρόπο, λέει, που ο Άρης δεν θα νικήσει κάτω από 12 πόντους. Την ΑΕΚ. Και τον διάβολο, λέει, στο ένα, λέει... Το πόντο να κερδίσει ο Άρης, σούπερ θα είναι. Τι 12 και τι... Μια χαρά. Πόντο μας Σαββάτο είναι. Σάββατο 5 το απόγευμα. Oh, δεν τους βλέπω καλά. Αυτούς δεν τους βλέπω καλά. Γυρνάνε από Ρωσία τώρα, αύριο... Θα γυρίσουν από Ρωσία αύριο Παρασκευή, ναι. Συγγνώμη, στο Πέρν παίζανε. Όχι, στο Νοβγορόντ. Νοβγορόντ. Νοβγορόντ είναι... Νοβγορόντ. Μακριά είναι ή κοντά. Μετά στην ευθεία προς τα Ουράλια είναι. Μπράβο. Μόσχα, μπράβο. Νοβγορόντ, Καζάν. Μετά τη Μόσχα είναι, σωστά. Την ευθεία προς τα Ουράλια, πριν το Καζάν. Μια ευθεία ένα. Άρα τον ήπιαμε. 7 ώρες ταξίδι είναι αυτό, σίγουρα, 8. Συνολικά, όχι πτήση, εντάξει, ναι, μεγάλο ταξίδι. Θα έρθουν δηλαδή αύριο. Τι να κάτσουν να κάνουν προπόνηση, τι να διαβάσουν. Κομμάτια. Και με 15. Παρασκευή δεν πρέπει να. Μα, θα έρθουν κατευθείαν Θεσσαλονίκη, μου φαίνεται. Θα πάνε Αθήνα. Τι να κάνουν και στην Αθήνα, αφού πρέπει να δουν Θεσσαλονίκη. Σαββάτο παίζουν. Πώς δεν του βάλανε και αυτού του Κυριακή, εγώ δεν το καταλαβαίνω. Έχει λέει τσάρτερ. Οκ, okay, έχει τσάρτερ. Και τσάρτερ να έχει, πόσο να έχει. Καλά, τι. Θέλει το χρόνο. Δηλαδή Νοβγορόντ, Θεσσαλονίκη να μείνει, ας πούμε, 5 ώρες. Φάνε, δεν φάνε. Εντάξει. Κατευθείαν λέει Θεσσαλονίκη, λέει, έρχεται η ΑΕΚ. Εντάξει. Λέει είναι ένας... λογικό είναι. Λογικό είναι. Λέει ένα σύλλογο, λέει, παιδιά, ας πάρει ο Ηρακλής την κούπα, λέει, και δεν πειράζει που αποκλείσει από τον κεραυνό. Καλά, εννοείται. Αντώνη λέει για 107 ετών, λέει, μια χαρά, λέει, κρατιέσαι. Σωστό. Κώστα λέει Γιάνγκ, λέει, όχι, λέει Γιούινγκ. Εντάξει, ρε παιδιά, τον Patrick Young.
να πάρουμε. Ο Patrick Young εννοούσες, όχι το Ewing. Ο Patrick Young. Εγώ διάβασα Ewing. Εντάξει, εγώ είμαι και λίγο old school, τι να κάνουμε. Λοιπόν, 600 χιλιάρικα λέει από το στοίχημα συν τηλεοπτικά, συν εισιτήρια διαρκές, συν χορηγή, φτάνουμε λέει στο εκατομμύριο. Φτάνουμε, δεν φτάνουμε. Ας ανοίξω πρώτα τα γήπεδα βέβαια. Στην κανονικότητα. Στην κανονικότητα φτάνεις και το ξεπερνάς. Ας ανοίξουν πρώτα τα γήπεδα και ειδικά οι ομάδες, ναι, κόσμο θα έχουν μεγάλη, τεράστια ανάσα. Μήπως να πάρω τον Κάρτερ. Θα το σκεφτώ. Αν και μας προτάθηκε το καλοκαίρι και δεν τον πήραμε. Κλείτο. Κλείτο ο Κάρτερ πόσο κάνει, κανένα πεντάρι. Στον πάω τόσο, αλλά καλοκαίρι δεν μπορεί να τον πάρει με πέντε. Τον Ηρακλή, τον Ευρωπαίο και τέτοια. Δέκα. Κάτω με τη χρονιά που κάνει. Κάτω χοφέκ. Μα στον ΠΑΟΚ θεωρούν ότι πολύ δύσκολα αν του κάνουν πρόταση θα πει οκ. Γιατί δεν μπορεί ο ΠΑΟΚ να κάνει πρόταση για 10.000 ή 8.000. Και αυτοί οι Αμερικάνοι όλοι 10 θέλουν, μωρέ, και μετά κλείνουν το Σεπτέμβριο με 6. Άσε τώρα, δεν μιλάμε. Γιατί μεγάλο ποσό είναι τα 10.000 για να ανεμπιοπέφτει. Πλέον όχι, αλλά κλείνουν και με 7,5 ρε κλείτο, με 8. Ναι, θα περιμένεις εσύ αυτός, επειδή είναι 35 και έχει πάρει χρήματα σε καλές ομάδες, έχει καλό βιογραφικό, έχει πάρει χρήματα πολλά. Δεν τον πολύ νοιάζει να περιμένει να μπει και 8 με 9.000, με 10. 15 ζητούσε αρχικά. Το κασί του στα 15 ήταν. Τόσα είναι τα χρήματα που έπαιρνε ο Κάρτερ. Στο Ρέθινο βέβαια πήγε πολύ λιγότερα, γιατί πήγε πρωτοχρονιά, έτσι. Αυτό πήγε, ελάχιστα έπαιξε. 8 μάτς έπαιξε, 4 πώς έπαιξε. Εκεί προφανώς δεν είχε ομάδα. Ωραία. Αλλά τώρα να ξεκινήσει σεζόν διαπραγματεύσεις, θα σου πει 15. Μα σου δίνω 8. Ωραίο σουτάκι πάντως έχει, ψηλό σουτέρ. Αυτό είναι ένα ποσό που έχει, αυτό είναι. Ψιλόριλες. Και την εμπειρία να σταθεί στο γήπεδο. Δηλαδή είναι κρύο αίμα, παιδί μου, δεν καταλαβαίνει ούτε. Ναι, ναι. Πιστεύω και γεμάτο να ήταν το παλέ, αυτό θα τον εξητάρει κιόλα. Δεν καταλαβαίνει ψυχρό αίμα αυτό. Αλλά είναι το μόνο που κάνει έτσι. Σουτάρει. Ναι, κατάλαβα. Κλείτο, δώσ' μας λίγο ρεπορτάζ. Τι άλλο έχεις? Τα γνωστά προβλήματα. Ο Παπαντονίου με τη μάσκα θα είναι διαθέσιμος. Οι παίκτες που δεν μπορούν δεν θα παίξουν βέβαια. Ουσιαστικά η ίδια αποστολή θα είναι από ό,τι είναι και στο παλέ. Τα ίδια παιδιά θα είναι. Έχει πολύ τακτική αυτές τις ημέρες για τον Κολοσσό. Δεν τον υποτιμάει ούτε στο ελάχιστο ΠΑΟΚ. Ειδικά ο Λιχογιάννης που ξέρει τα αποδυτήρια του Κολοσσού, του Βενετόκλου κυρίως τόσα χρόνια, ξέρει τι ομάδα είναι. Έτσι, τους ξέρει και το πρώτο γύρο καλά, τους κέρδισε και έστω και δύσκολα. Έχει πολύ τακτική, έστω και αν το rotation παραμένει μικρό. Βέβαια θα κάνει ντεμπούτο και ο καινούριος, ο Σέρβος, που είναι ο Ντράγκοβιτς, πώς λέγεται, ένας 33χρονος, στα 2-6. Έπαιζε στην Beograd, μου φαίνεται έπαιζε, αλλά είχε 19 πόντους μέσω όρο. Είναι έμπειρος παίκτης, έχει παίξει σε καλές ομάδες. Ναι. Βέβαια το Σέρβικο, το πρωτάθλημα, πριν μπουν βέβαια οι καλές ομάδες εκεί κατά το Μάιο, είναι χαμηλό επίπεδο, δεν είναι υψηλό επίπεδο. Αλλά τέλος πάντων έχει 2-3 ομάδες καλές, όπως αυτές που παίζουν στην Αδριατική, έτσι, όπως η Μέγκα Βίζου, η Μέγκα Μπέξ. Τέλος πάντων, θα κάνει ντεμπούτο αυτό το παιδί, είναι ακόμα μια λύση. Και να σκεφτεί κανείς ότι ναι, μεν υπάρχουν 4-5 παίκτες που σηκώνουν το βάρος. Και ακόμα προσπαθούν να μπουν οι δύο, ο Πάτσιν και ο Σπάισερ, αυτοί οι δύο που ήρθαν τώρα. Είναι άλλοι δύο δηλαδή που πραγματικά τα παιδιά δεν παίζουν πολύ, 15 και 17 λεπτά παίζουν αντίστοιχα, αλλά σιγά σιγά μπαίνουν. Ο Γκαζούρης δεν θα τους αφήσει απ' έξω πλέον να προσαρμοστούν. Έχουν προσαρμοστεί, θα παίξουν. Άρα μεγαλώνει λίγο το rotation. Δεν είναι σκληρή ομάδα, έχει τεχνικά χαρακτηριστικά, το ξέρει ο Λυκογιάννης, έχει τακτική υπορπόνηση. Όλο αυτό το διάστημα. Το σημαντικό βέβαια σήμερα ήταν αυτή η ιστορία με την φανέλα, η οποία αποκαλύφθηκε. Το είχαμε αποκαλύψει και εμείς ότι την είχε ετοιμάσει ο ΠΑΟΚ την επετειακή της γενέθλιας. Αύριο, να θυμίσουμε, συμπληρώνεται 30 χρόνια. Από, θα έλεγα, το δεύτερο turning point του ΠΑΟΚ, του μπασκετικού ΠΑΟΚ, στη σύγχρονη εποχή του. Αν σκεφτούμε το πρώτο, εγώ θα έλεγα η έλευση του Πρέλεπη στο 88. Το δεύτερο ήταν η Γενέβη, που ακόμα ΠΑΟΚ δεν ήταν μια μεγάλη ευρωπαϊκή ομάδα. Τότε σιγά σιγά
χτιζόταν, τότε σιγά σιγά έπλαθε χαρακτήρα ουσιαστικά για να κάνει μια πολύ καλύτερη πορεία τη δεκαετία του 90, που διεκδικούσε και άλλα πράγματα. Και ενώ ο ΠΑΟΚ του 97, λόγω χάρη που έπαιζε Βολίκα, δεν είχε καμία σχέση με τον ΠΑΟΚ του 91 που κέρδισε το ευρωπαϊκό. Βέβαια, μέχρι τότε, σε αυτά τα 6-7 χρόνια, το ευρωπαϊκό μπάσκετ δημιούργησε τεράστιες συνθήκες οικονομικές για να δυναμώσουν πολλοί ομάδες. Ναι. Γι' αυτό και ο ΠΑΟΚ τότε δεν μπόρεσε να κάνει κάτι περισσότερο από αυτό που έκανε απλώς τη συμμετοχή στην Ευρωλίγκα. Λοιπόν, αποκαλύφθηκε ουσιαστικά η φανέλα, η επαιτειακή, την μάλιστα σε μια πολύ σεμνή τελετή, σε εισαγωγικά τελετή, την παρέδωσε ο Σταυρόπουλος τον Μαργαρίτη στην προπόνηση σήμερα. Του είπε ότι με αυτήν παίζαμε, με αυτήν πήραμε το κύπελο. Έστω εσύ τώρα στη δύση καριέρα του, ή έστω τα παιδιά που θα έρθουν μετά, να μπορέσετε να κατακτήσετε αυτό που κατακτήσαμε και εμείς. Ο Μαργαρίτης προσπάθησε να επιβεβαιώσει ότι ήταν όντως αυτή η φανέλα που φορούσαν στη Γενέβη. Φυσικά το επιβεβαίωσε ο Σταυρόπουλος και είπε ότι θα κάνει ό,τι δυνατόν και ο ίδιος και η επόμενη γενιά να φτάσει κάπου πάω τέλος πάντων ψηλά, όσο πιο ψηλά γίνεται με τις συνθήκες που επικρατούν. Έτσι. Και ο Σταυρόπουλος του απάντησε ότι τα θεμέλια μπαίνουν για κάτι τέτοιο. Και οικονομικά και αγωνιστικά. Αυτό ουσιαστικά σαν έτσι ένα δείγμα της κατάστασης αυτή τη στιγμή. Κυριακή να θυμίσουμε το παιχνίδι με τον Κολοσσό. Και οι διαιτητές στα δύο τρίτα είναι ίδιοι με το αντίστοιχο περσινό. Ο Μάνος και ο Μαγκλογιάννης ήταν και πέρσι, όταν είχε κερδίσει ο Κολοσσός. Μου φαίνεται πρέπει να ήταν, δεν ήταν το τελευταίο, ήταν το πρώτο τελευταίο που είχε κερδίσει ο Κολοσσός και τα σύννεφα όχι ήταν μαύρα για τον ΠΑΟΚ λίγο πριν σταματήσει το πρωτάθλημα, ήταν κατάμαυρα, ήταν μαύρα και άραχνα. Τόση εδρασία τον Κολοσσό, καταλαβαίνεις με την ομάδα στην ουρά τι συνέβαινε και γενικώς υπήρχαν και τάσεις τότε σε μια πολύ κακή στιγμή για τη σύγχρονη ιστορία του ΠΑΟΚ. Ναι. Τι έγινε να τον Παναθηναϊκός εσύ? 85-65, τι να γίνει, εντάξει τώρα από την ΕΦΕΣ. Το Χεζόνι γιατί τον πήρε εσύ τον τότε? Να βάζω 65 πόντους. Γιατί τον πήρε? Για πάρει το πρωτάθλημα στην Ελλάδα τον πήρε. Και στην Ευρώπη. Στην Ευρώπη, Χεζόνια, δηλαδή, δεν μπορεί ήταν, να βοηθήσει. Όταν το πήρε το Χεζόνια ήταν ήδη νομίζω στην ουρά ο Παναθηναϊκός. Τελειωμένος, ναι, τελειωμένος. Ναι, παιδί μου, τώρα με αυτό δεν μπορεί να κάνει κάτι. Δηλαδή, να το πει στην ΕΦΕΣ που είναι η πιο φορμαρισμένη ομάδα αυτή τη στιγμή και πάλι καλά που φαγεί 20. Ενώ τα άλλα τα κέρδισε, ας πούμε, με τον Αστέρα κέρδισε. Στο Άντερ. Ναι, σωστό και αυτό. Λοιπόν, να πούμε το παιχνίδι της Μπαλκάν με την Πάρμα Πέρμ είναι 36-52. Γεια σας και χάρηκα. Έχει ξεφύγει, χάρηκα πολύ για τη συνεργασία η Πάρμα, η οποία είναι το νούμερο ένα φαβορή κατ' εμάς για το FIBA Europe Cup. Εμένα, συγγνώμη, πειράζει που είναι ο Ηρακλής. Καθόλου. Όχι. Καθόλου. Ελπίζω να δικαιωθείς. Το περσινό με τον Κολοσσό λέει, ήταν το παιχνίδι λέει, που έκανε ο Κρωμά λέει, τη μεταγραφή του στη Γαλλία. 31 πόντους. Ξανά έκανε μετά άλλο τέτοιο. Όχι, γενικά έκανε πολύ καλό πρωτάθλημα ο Κρωμά. Ήταν πολύ καλό. Ήταν μακράν το καλύτερο παιχνίδι του αυτό. Εντάξει, και έκανε όργια. Ναι. Ήταν η περισσότερη πόντη από αντίπαλο που δέχτηκε ο ΠΑΟΚ σε μια βραδιά, σε ένα παιχνίδι. Μετά από εκείνο το επικό παιχνίδι, το παγωμένο παιχνίδι που χιόνισε Θεσσαλονίκη και όλα διαλύθηκαν. Δεν κυκλοφορούσε ούτε ποντίκι. Με την Νεπτούνας είχε βάλει ο Λάρι Ντρίο Τζούνιο, Κώστα. Όλοι Τζούνιο, εσύ. 31 πόντους. Όσο είχε βάλει και ο Μακφάντεμ. Θα πάω να πάρω κι εγώ ένα junior από τα Goodies τώρα. Λοιπόν. Λεβάρης του 17, αν θυμάμαι καλά. Με Χεζόνι ο Παναθηναϊκός λέει, έχει λέει 1-5. Έχει 1-5 στην Ευρωλίγκα. Η Ανατολού... Και λίγο κόντεψε να χάσει και το Περιστέρι, έτσι. Η Ανατολού Εφές λέει, δεν παίζει, δεν λέει από κανένα φέτος. Ο φίλος ο Βαγγέλης λέει, χιουμοριστικά, λέει, θα το έχει παρατηρήσει, λέει η Ιωάννα, το 1-5. Εντάξει, τώρα και εμείς σοφάμε για τέτοια εντωμεταξύ, αλλά... Και οι περσόνες, οι τηλεπερσόνες ψοφάνε για τέτοια, νομίζω. Έτσι, επίτηδες θα κάνουν αυτά, για όσους είναι λίγο προχωρημένοι. Λοιπόν, τώρα να πούμε ότι κέρδισε και η ΤΣΣΚΑ τον Ερυθρό Αστέρα 87-72. Είναι σε εξέλιξη Ζαλγκίρις Μακάμπι 46-48, χάνει πάλι ο Γιάννης. Βιλερμπάν Ρεάλ 23-20 και Βαλένθια Μπάγερν 16-10. Και το παιχνίδι που μας ενδιαφέρει υποτίθεται είναι 40-52. Πονίτκα.
βλέπω τώρα εδώ. Από ό,τι έγινε γνωστό, η Τζαλγκίρης ήταν η μοναδική ομάδα EuroLeague που έστειλε συγχαρητήρια στην Ελλάδα για τα 200 χρόνια. Ναι, έκαναν άρτηση, όντως. Η μοναδική, εγώ δεν είναι άλλη. Έκαναν άρτηση, σωστό. Στο περσινό, λέμε, Κολοσσόλε 16 πόντους, λέει, είχε, λέει, ο Γκρίφιν και 20 ο Λαβ με αντίπαλο τον ΠΑΟΚ. Φέτος θα τα βάλουμε αντίπαλο τον Κολοσσό. Βάει και 31 ακόμα, τελειώσαμε. Πάω κολέ. Λοιπόν, Αντώνη, πάμε λίγο στο NBA για να ολοκληρώσουμε σιγά-σιγά. Σήμερα να είμαστε σεμνοί, είναι εθνική ορτή, παίζει και η εθνική στο ποδόσφαιρο. Εντάξει, τι έγινε τώρα στο NBA, για κάνουμε μια σκέψη. Οι Miami Heat έκαναν μεγάλη αίσθηση. Πήραν τον Βίκτορ Ολαντίπο. Είναι κίνηση που δείχνει ξεκάθαρα ότι θέλουν να ξανά φέτος να φτάσουν εκεί που έφτασαν πέρσι. Έχουν μείνει πίσω βάσει του ξεκινήματός τους, όμως ένα διάρρη σαν τον Ολαντίπο, εφόσον μείνει υγιής βέβαια, δίπλα στον Τζίμι Μπάτλερ και με τον Μπάμα Ντεμπάγιο κάνουν μια πολύ καλή τριάδα, εξαιρετική. Πήραν και τον Νεμάνια Μπιέλιτσα από του Σακραμέντο Κίνγκς, ένα σουτέρ τεσάρι, το οποίο έψαχναν. Γενικώς έκαναν κινήσεις που θα τους δυναμώσουν αρκετά ενώπιση της συνέχειας. Οι Nuggets ενισχύθηκαν, όπως είπαμε, και με Gordon και με Μαγκή. Είναι ήδη καλή ομάδα οι Nuggets, είναι στη δύσκολη δύση βέβαια. Πάντως απέκτησαν ποιότητα και στο 4 και ως εναλλακτική στο 5. Είναι καλές μεταγραφές. Οι Celtics, καλά για το Ρολάντο τα είπαμε, δεν ξαναλέμε. Οι Celtics εγώ τους περίμενα λίγο πιο κινητικούς, όμως κατάφεραν να πάρουν ένα πολύ καλό παίκτη, το Φουρνιέ, το Γάλλο, ο οποίος φέτος κάνει την καλύτερη χρονιά της καριέρας του με 19 πόντους μέσω όρο στο Ορλάντο, το μέτριο Ορλάντο βέβαια. Στη Βοστόνη δεν θα έχει τον ίδιο ρόλο. Έχει καλούς περιφερειακούς η Βοστόνη, αλλά ήθελε σίγουρα ένα παίκτη που πιθανότατα θα έρχεται και από τον πάγκο για να δίνει όθηση στην επίθεση. Εκείνη το σημαντικό πρόβλημα των Celtics, οι οποίοι έστειλαν και τον Daniel Tice, ο οποίος θα παίξει στο Σικάγο, ελευθερώνοντας χώρο για έναν πάρα πολύ ελπιδοφόρο σέντερ, τον Robert Williams, που είναι από τα next big thing στο NBA. Άμα το δει κάποιος να παίζει, θα καταλάβει. Ο Robert Williams, αυτόν που έγραψε τον ύμνο της Νέας Δημοκρατίας, κλείτο τι λέει, ρε. Έχει την πέση αγκυράκι. Για τον Βούλεβιτς τα είπαμε, οι Kings ενισχύθηκαν στα guard, πήραν τον DeLon Wright, που είναι καλός παίκτης, από τους Detroit Pistons, οι οποίοι Pistons και αυτοί δίνουν τόπο στα νιάτα. Οι Blazers έκαναν μια σημαντική κίνηση. Πήραν τον Norman Powell από τους Toronto Raptors, ο οποίος κάνει φέτος και αυτός την καλύτερη χρονιά. Καταφάρα είναι αυτή, ρε. Ναι, κάνει την καλύτερη χρονιά της καριέρας του. Έδωσαν τους δύο πλάγιους τους για να πάρουν τον Powell, τον Gary Trent δηλαδή και τον Rodney Hood, αλλά είναι μεγάλη αναβάθμιση ο Powell, ο οποίος φέτος κάνει φοβερά πράγματα. Και με έβαλε και σε μια ανησυχία, γιατί τον έχω στο φάντασε και τώρα δίπλα σε Lillard McCollum, δεν ξέρω πόσο αποδοτικός θα είναι. Θα παίρνει rebound. Έχουμε και τέτοια άγχη. Οι Clippers έψαχναν έναν οργανωτή. Είχαν ακουστεί μεγαλύτερα ονόματα, όπως του Lonzo Ball ή του Ricky Rubio. Τελικά πήραν το Ραζόν Ρόντο, επιστρέφει στο LA, αλλά στην άλλη ομάδα Ρόντο. Ατήλας. Τάχναν έναν άσο και καλό αμυντικό, αλλά πάνω από όλο οργανωτή. Πάσχουν σε αυτό το κομμάτι, λέει. Και όλο μαλώνει, ρε. Στην οργάνωση. Γιατί ούτε ο Μπέβερλι ούτε ο Ρέτζι Τζάκσον είναι αυτό που λέμε pass first, η οργανωτική guard. Χρειάστηκε να δώσουν τον καλύτερο έκτο παίκτη των τελευταίων 10 χρόνων στο NBA, τον Λου Βίλιαμς, ο οποίος βέβαια είναι και λίγο μεγάλος ηλικία τώρα, στους Ατλάντα Hawks. Οι Hawks οι οποίοι δυναμώνουν ακόμα περισσότερο στο επιθετικό κομμάτι, από την πλευρά του πάγκου τουλάχιστον. Ναι. Από εκεί και πέρα, να πούμε μια σημαντική είδηση που βγήκε πριν λίγο, για το μελετούσαμε πριν, Κώστα. Ο LeBron James έξω από ακόμα 4 με 6 εβδομάδες. Τι λέρε, τι έπαθε, ρε, ο ψεύτης, ρε. Άντε, ρε, τον ψεύτη, τον απατεώνα. Λοιπόν, πολύ ανησυχητικό για τους Lakers αυτό. Τώρα 4 με 6 εβδομάδες είναι, νομίζω, πιάνει play-off, αν τα μετράω καλά. Όλα τα λεφτά, Jazz και Nets ή Bucks πλέον. Εντάξει, όχι, μην ξεγράφεις τους Sixers. Έλα, μωρέ, αφού και ο άλλος όλο τραυματίας είναι ο Λούλης και εκείνος. Μην ξεγράφεις τους Sixers, οι οποίοι πήραν και το JJ Redick, έτσι, νομίζω. Κάτσε τώρα, γιατί... Τον είχανε το JJ Redick. Μην χάσουμε την μπάλα με τις μεταγραφές και πούμε για καμιά λάθος πληροφορία. Κρίμα είναι. Λοιπόν, ένας φίλος μέχρι να το βρεις μας ρωτάει για τον Ηρακλή τι χρειάζεται για να βγει στην Ευρώπη. Το είπαμε και χθες, παιδιά, να βλέπετε τις εκπομπές. Τα έχουμε πει 100 φορές, κάθε μέρα μάθημα δωρεάν. 30 ευρώ θα δίνετε.
Κάτι σοβαρευτεί επιτέλους. Ε, ναι. Να μην λείπει από τις τάξεις. Το μάθημα. Λάθος. JJ Redick στους Mavericks, οι οποίοι πήραν και τον James Johnson, δυναμώνουν τον πάγκο. Καλή, καλή η Mavericks, καλή. Δυναμώνουν, ο Lonzo Ball τελικά έμεινε. Η Mavericks είναι ομάδα του Σλοβαίνου, οπότε... Ναι, έμεινε στους Pelicans. Οι Mavericks ελπίζουν, έχουν αμυδρές ελπίδες και για τον Drummond, αλλά μάλλον Lakers θα πάει ο Drummond. Όπως είπαμε, Aldridge στους Miami, άμα πάρουν και τον Aldridge, Miami έχει δυναμώνουν ακόμα. Εγώ δεν ξέρω, Αντώνη, εγώ κάθισα να δω χθες ένα ημίχρονο τους Bucks και το Αντετοκούνμπο έβαλε ένα πόντο. Ο Αντετοκούνμπο δεν ήταν καλός χθες, ήταν αμφίβολος. Ήταν αμφίβολος. Ήταν αμφίβολος μέχρι την τελευταία στιγμή, στο προηγούμενο μάτς δεν είχε παίξει και αν δεν ήταν η Celtics αντίπαλος δεν θα έπαιζε ούτε χθες. Λοιπόν, δεν ήταν έτοιμος. Δεν ήταν έτοιμος. Λοιπόν, ο Ηρακλής είπαμε πρέπει να βγει τουλάχιστον έβδομος και να μην παίξει το Λαύριο Ευρώπη. Έτσι. Και μπορεί και να μην παίξει και ο ΠΑΟΚ. Άμα δεν παίξει ο ΠΑΟΚ και το Λαύριο, τότε βγαίνει σίγουρα στον BCL. Γιατί είπαμε ότι ο Προμηθέας θα πάει EuroCup. Απ' την άλλη πλευρά, μπορεί του χρόνου να δηλώσει από την αρχή στο FIBA Europe Cup, άμα θέλει. Έτσι. Ποιος? Ο Ηρακλής, απ' την αρχή δεν μπορεί να δηλώσει. Στο FIBA Europe Cup δηλώνει όποιος θέλει. Σιγά μην δηλώσει το FIBA Europe Cup. Στο BCL, λέμε, για Ευρώπη, λέμε για Ευρώπη. Λέει με μαλώνει, δεν σε μαλώνω, ρε φίλε. Πλάκα κάνουμε, ρε παιδιά. Θα το πάρει φέτος και δεν θέλει να ξαναπέξει. Ξαναζεσταμένο θα είναι. Reigning Champions from Θεσσαλονίκη και τα λοιπά. Για να διατηρήσει τον τίτλο του. Ναι, Reigning Champions. Λοιπόν, φίλε Κώστα, σου απάντησα. Νομίζω πρέπει να βγει τουλάχιστον 7ο για να έχει βαθμολογικά. Τώρα, άμα πέσει μαγείρεμα και τα λοιπά και έλα και εσύ Ηρακλή, έλα και εσύ ΠΑΟΚ και παίξτε προκριματικά και ο ένας να πάει στους ομίλους. Με καμιά 700.000 από το στοίχημα, δηλαδή Ευρώπη και κανονική μοιρασιά, στον Πόκο έχεις να το σκέφτονται. Αυτό σου λέω. Άρα πρέπει να σας περάσουμε στα play-off, Κλήτο. Πήγαινε να χάσει το Μεσολόγγι τελευταία αγωνιστική. Βάλ τον Καραγιαννίδη και τον Ιατρίδη, Κλήτο. Πρέπει να βγω πέμπτος, φίλε, πώς θα χάσω. Πώς θα βγεις. Πρέπει να κερδίσω εκεί. Έλα ρε, βγήκε η ψήρα στο Γιακά τώρα, άσε μας τώρα, δεν μιλάμε τώρα. Πώς πού? Brooklyn Lakers, λέει ο τελικός, λέει αν παίξουν James και Davis. Εδώ λέμε ρε φίλο ότι δεν θα παίξουν. Όχι, κοίταξε, οι Lakers, εντάξει, φέτος δεν έχει έδρα. Αφού είναι και κλεισμένο το θυρών, δηλαδή και 7η να βγουν οι Lakers και 6η. Άμα γυρίσουν κανονικά ο James και ο Davis, τον τρίτο μπορεί να τον καθαρίσουν σαν αυγό. Εντάξει, οκ. Okay. Δεν το συζητάμε. Ο τρίτος, Αντώνη, θα είναι οι Suns. Μπορεί να είναι οι Clippers ο τρίτος. Χάνουν από τους Clippers, έχουν κόμπλεξ. 1-0. Το βάλαμε. Ισπανία. Έρε Κλήτο. Στο 31 δοκάρι, στο 32 γκολ. Αυτά είναι. Δοκάρι είχαμε εμείς. Αυτή. Τι γάμεν είχαμε εμείς δοκάρι. Λοιπόν. Μονότερο μας παίζουν. Καλά, εννοείται τι θα μας παίζανε. Λοιπόν. Είναι μια ευκαιρία, λέει, εξαιρετική, λέει, η αγορά του καλοκαίρι με πολύ καλούς ξένους και Έλληνες. Είναι ευκαιρία για τις τρεις ομάδες να κάνουν, λέει, ομάδα για τετράδα. Ο Ηρακλής λοιπόν είναι πιο large, λέει, ας πάρει, λέει, τον Darius Thompson της Brindisi, αν φύγει ο Hanlan. Όπα, και scouting μας κάνει ο Κώστας. Ευχαριστούμε, Κώστα. Θα έλεγα από Ιταλία, αν μου δώσει λεφτά, τον Adrian Banks. Καλώς πες. Παιδιά, μου αρχίσουμε το από τώρα το scouting Μάρτιο που λέει. Είπε ο φίλος ένα από εκεί, είπα και εγώ ένα. Okay, ναι, εντάξει. Συγχαρητήρια και στους... Άγω, θα πω κι άλλο. Θα πεις κι άλλο, ναι. Εγώ από Γαλλία θέλω κανένα. Συγχαρητήρια και στους τρεις κυρίους για την κουβέντα. Λέει πολύ καλή μπασκετική παρέα. Σας ανακάλυψα πρόσφατα, λέει, που έκανα το λογαριασμό για να σχολιάζω τα μάτια του Ηρακλή. Πριν δεν είχα λογαριασμό. Ευχαριστούμε, φίλε, για τα καλά λόγια. Να σε καλά, φίλε. Ναι. Άλλο μήνυμα. Αντώνη Σέλτιξ, λέει, θα περιμέναμε να κινηθούν για 4-5. Εκεί που έχουν, λέει, έλλειμμα. Πραγματικά. Και στείλανε τον Ντάις, ο οποίος πήγε στο Σικάγο και αυτός, καλός backup του Βούτσεβιτς, και πήραν τον Μο Βάγκνερ, ένα project center του Wizards, ο οποίος όμως, εντάξει, όχι πολλά πράγματα. Τεσσάρι όλοι περίμεναν να πάρουν οι Celtics, δεν πήραν τελικά. Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Στα Γκάρντ, λέει, έχουν Tatum, Smart, Brown, Walker, Pritchard. Είναι, λέει, πολύ γεμάτοι. Ναι, εντάξει, Tatum και... Ναι, ο Tatum παίζει 4 πιο πολύ, στο 4. 3-4. Εντάξει, ο Τζέιλεν Μπράουν, παικτάρα, αλλά ναι, στους ψηλούς
Περίμεναν όλοι κάποια αναβάθμιση, αλλά δεν το είδαμε. Είναι σίγουρο ότι ο Βούτσεβιτς θα παίξει στους Bulls όπως έπαιζε στο Λάντο, δηλαδή με τέτοια επιτυχία, ας πούμε, είναι σίγουρο αυτό. Κοίταξε, θα έχει καλύτερη ομάδα. Πόσο παίζει, 7 χρόνια παίζει και 6, πόσο παίζει. Ναι, θα έχει καλύτερη ομάδα δίπλα. Το Λαβούτσεβιτς πλέον για μένα είναι μέσα στους 5-7 καλύτερους ψηλούς στο NBA center. Βάζει όπως θέλει από κάτω αυτός, ρε. Ναι, οπότε όχι μόνο, έχει αναπτύξει και τρίποντο καλό τα τελευταία χρόνια και είναι φοβερός πασέρια σέντερ. Πιστεύω ότι ειδικά με καλύτερους συμπαίκτες δίπλα, όπως ο Λαβίν, ας πούμε, ο Ζακ Λαβίν που είναι all star πλέον, πιστεύω ότι θα είναι πραγματικά το ίδιο αποτελεσματικό. Κάτι διάβασα ότι πάνε να δώσουν το Μάρκανεν και να πάρουν άλλο. Λέγανε ότι θα φύγει, αλλά τελικά έμεινε. Έληξε η deadline, παιδιά, πριν από 20 λεπτά. Δεν ξέρω τώρα αν έγινε κάποια μεταγραφή και τη μάθουμε αργότερα, γιατί γίνεται και αυτό μερικές φορές. Να βγει αργότερα δηλαδή να δημοσιοποιηθεί, να γίνει εντός χρόνου. Αλλά. Ναι. Κώστα λέει στο πρώτο, να λέει και στο chat, λέει το απόγευμα. Λέει μια ιδέα, λέει για εκπομπή, λέει αύριο το απόγευμα, την ώρα του αγώνα, με παράλληλη μετάδοση. Λέει πώς το βλέπετε. Καλή ιδέα είναι, αλλά τεχνικά, φίλε, δεν μπορεί να κάτσει καλά, γιατί θα έχετε καθυστέρηση στον ήχο. Και φυσικά εμένα δεν με πολύ συμφέρει, γιατί θα πέφτει πολύ μπινελίκι και δεν ξέρω κατά πόσο θα κρατηθώ. Είναι μια ιδέα πάντως. Από τους Ισραηλινούς θα πέφτει μπινελίκι, αυτά χάνονται. Αχώ, Μακαμπί, Μακάμπι, Τελαβίβ, Χαποέρ, Ιερουσαλήμ. Πιστεύω ότι τα Ισραηλίτικα είναι τα Ολλανδικά της Μέσης Ανατολής. Ναι, τόσο άσχημη γλώσσα. Χου και γου. Χαλό, Λιμονάντ, Σβισέχ, Μακάμπι. Θυμάμαι που είχα πάει Μακάμπι Ηρακλής, Αντώνη τότε, τα ωραία χρόνια. Είχα πάει Τελ Αβίβ. Σουπρολίγκα. Γιάντε Λιάου. Και ποιον Σέρβο σέντερ οικοδόμο κλήτο είχε η Μακάμπι τότε. Κροάτη, Σέρβο. Ποια εποχή. Το 2001. 2000-2001. Ήταν ένα τετράγωνο, Σέρβο τετράγωνο, έναν ακούνητο, έτσι. Ένα με ξυρισμένο κεφάλι. Κουασιμόδο. Το Τζούρτσιτς. Σλοβαίνος. Ο Τζούρτσιτς. Μας είχε κάνει ο Τζούρτσιτς, μιλάμε. Αλλά τεράστιος, ναι. Με είχαν βάλει εμένα ο καημένος, καθόμουν πίσω από την μπασκέτα, δίπλα στους αμαία της Μακάμπη, σε ένα τραπεζάκι στεναχωρημένο με ένα τηλέφωνο. Λοιπόν, και πιο δίπλα ήταν ο εκφωνητής, πίσω από τον πάγκο της Μακάμπη, και φώναζε όλο τσούρα, τσούρα, τσούρα τον λέγανε. Τα έβαζε αυτός από κάτω με το χούπαν, το μακαρίτι και τα λοιπά. Τσούρα! Και χάσαμε φυσικά 20 πόντους. Εντάξει, οκ. Ηρακλάρα, ολέ. I love you. Ναι, αλλά στο Ιβανόφιο έτριβαν τα μάτια τους όλοι. Κανείς δεν πιστεύω ότι ο Ηρακλής κέρδισε. Το Ιβανόφιο χάναμε με 9 και κερδίσαμε με 7. Μιλάμε τώρα για κάμπι του αείμνηστου, του Χάφμαν και τα λοιπά. Η καλή Φράνκο Νάκιτς, παιχτάρα, τριποντάρες. Και έπαιζε ο Χάφμαν που το πήρανε μετά, έτσι, είναι η Μακάμπι. Ο Άριελ Μακδόναλτ και τα λοιπά. Ο Σάρκο. Κέρδισε τον Παναθηναϊκό στη Σουπρολίγκα, στο τελικό. Έτσι. Ναι, αλλά Ηρακλάρα, Φράνκο Νάκιτς, Βασίλη Καράσεφ και τέτοια. Απίστευτη νίκη ήταν αυτή. Εντάξει, εγώ ήμουν στο γήπεδο, απίστευτη νίκη. Και λοιπόν, ο Λαντίπο Μπιέλιτσα Αρίζα λέει στου Χιτ και ετοιμάζεται Όλντιτζ, λέει. Γιάννη Ζήτα Τρέιντ. Είπαμε, δυνάμωσαν πολύ οι Χιτ. Και είναι περσινή φιναλίστ. Και α έμειναν φέτο πίσω. Δεν έχει έδρε φέτο τα playoff. Ούτε φέτο μάλλον, όχι φέτο. Δεν ξέρεις τι γίνεται. Τότε έπαιζε, λέει, στη Μακάμπη, λέει, και ο Κόμματος. Όχι. Όχι, ο Κόμματος. Όταν έφυγε από τον Άρη το καλοκαίρι του 2004 στη Μακάμπη. Πιο μετά, πολύ πιο μετά. Και πήρε την Ευρωλίγκα την επόμενη χρονιά. Δεν το πήγε. Τότε ήταν ακόμη και είχαν ένα press officer πολύ έτσι εμβληματικό κλείδο, το θυμάσαι, Αντών, το θυμάσαι, ένα με μούση, πέθανε. Και ήταν και ο Μίκη Μπέρκοβιτς τότε στη διοίκηση. Χαμός, Μακάμπι ολέ, Τελ Αβίβ, πόλη τρομερή, έτσι, φοίνικες, φοινικόδεντρα στην παραλία, εκεί σαν να είσαι στο Λος Άντζελες το Τελ Αβίβ. Το βράδυ με αστυνομικό περιπολικό, μηχανές και τα λοιπά, η ομάδα για να πάει να κάνει προπόνηση στο Γιάντε Λιάου, τρομερά πράγματα. Αντώνη λέει πλέον σε όλα τα γήπεδα του NBA λέει, έχει κόσμο. Με το περισσότερο λέει στη Γιούτα, λέει 5.200 άτομα. Και άμα δείτε από πίσω, εκεί που είναι η φάτσα, δεν έχει, αλλά πίσω στα πέταλα που λέμε, στις κερκίδες των Ολυμπιακών του Μπασκέτας, έχει κόσμο. Δεν ξέρω αν έχει τώρα 5.500, αλλά έχει κόσμο, ναι, είναι αλήθεια. Τους βάζουν ψηλά. Ναι, τους βάζουν. Άμα δείτε κάποια βίντεο, δηλαδή, που, κάποια replay που δείχνει από πίσω, φαίνεται στο βάθος ότι έχει κόσμο οι κερκίδες, ναι. Τους βάζουν ψηλά και δεν φαίνονται. Σαν και εμάς, που δεν βάζουμε κόσμο στο Ιβανόφι, έτσι δεν είναι κλείτο.
Ποτέ. Ούτε έναν. Και μόνο για το Ιβανόφιο λένε. Λοιπόν, σχεδόν σε όλα λέει βασικά τα μάτς λέει έχει κόσμο. Η Ηρακλής λέει 1,65, η Ρόνη 2,15. Δεν μ' αρέσουν αυτά. Δεν μ' αρέσουν αυτά. Μοιρασμένο το μάτς. Δεν μ' αρέσουν καθόλου αυτά. Δεν θέλω να είμαστε φαβοροί. Θέλω να είμαστε outsider. Λοιπόν, τώρα Ηρακλή ρεπορτάζ, η ομάδα έκανε προπόνηση σήμερα, είναι σε καλή κατάσταση. Είδανε τα παιχνίδια της Ηρώνη. Εστίασαν όλοι, να τα πω και αυτά, γιατί ξέχασα να τα πω στην αρχή, στον Αγκόλα, ο οποίος από ό,τι μου είπαν και οι δύο προπονητές που μίλησα, και ο Στέφανος και ο Γιάννης, είναι παιχτάρα, το λένε, παιχτάρα, ο Αγκόλα, ο οποίος λέει έπαιζε στην Παρτιζάν και πέρσι έπαιζε στο Βέλγιο, μου είπανε κάπου, ή στην Ολλανδία, στο Βέλγιο. Δεν μπορώ να το θυμηθώ στην Παρτιζάν. Και, ναι. Και χθες μου πέντε ντόπισα, δεν μπορώ να το θυμηθώ. Δεν πήγε καλά στην Παρτιζάν, λέει, γιατί γενικότερα η Παρτιζάν είχε σκαμπανεβάσματα και άλλαξε πολλούς παίκτες κτλ. Αλλά είναι, λέει, παιχτάρα. Είναι παίκτης, λέει, triple-double σε όλα τα μάτς. Και χθες έκανε 21-9-6. Ναι. Εντάξει, θα φάει ξύλο από το Σάντς. Θα φάει δύο μπάτσες, όπως θες ο άλλος, μια κεφαλιά έτσι. Πού είναι αυτός, Βενεζουέλα, πού είναι. Κολομβιανός. Αυτό δεν καταλαβαίνει κιόλας, είναι και λίγο, είναι μάγιος. Brian Angola Rodas λέγεται. Εντάξει, το ξέρουμε το κόλπο πλέον. Κεφαλιά όπως ο Dykes θες και άντε γεια. Να κάνουμε τώρα, ο σκοπός αγιάζει τα μέσα. Fair play να κάνετε αλλού, άλλη φορά, στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Λοιπόν, άρα δεν έχουμε κάτι άλλο. Αντώνη, να δώσουμε κανένα στοίχημα και να κλείσουμε. Για να τα δούμε λίγο τα σημερινά. Πας και πληρωθούμε. Γιατί μόνο από τα φρουτάκια πληρωνόμαστε. Νομίζω τα χθεσινά μας βγήκαν, να θυμάμαι. Όλο βγαίνουν και δεν τα παίζουμε. Και όποτε τα παίζουμε δεν βγαίνουν. Κλασικά δηλαδή. Ισπανία-Ελλάδα 1-0. Άσε μας δε κλειτώ. Σουηδία-Γεωργία 1-0. Ιταλία-Βόρεια-Ιρλανδία 2-0. Γερμανία-Ισλανδία 2-0. Αγγλία-Σαμαρίνο 3-0. Αδόρο-Αλβανία 0-0. Ουγγαρία-Πολωνία 1-0. Λιχτενστάιν-Αρμενία 0-0. Σιντέσκι βασικό παίζει. Excuse me. Τέσκι παίζει. Μαϊάμι, λοιπόν, Μαϊάμι-Πόρτλαντ. 1,83, πρόσεξε τώρα. Οι Blazers χωρίς τους δύο, χωρίς τον Μπάουελ που πήραν, αλλά και χωρίς τους δύο που φύγανε. Πιο αποδυναμωμένοι. Το 1,83 του Μαϊάμι μ' αρέσει. Το οποίο δεν θα έχει τον Ολίνικ, βέβαια. Υπάρχει ένας αστερίσκος. Υπάρχει ένας αστερίσκος, είναι αμφίβολος ο Τζίμι Μπάτλερ. Τώρα από εκεί θα κρυθεί αυτό το μάτς. Αν παίξει ο Μπάτλερ πάντως, το 1,83 είναι καλό. Knicks Wizards. Ματσάρα. Προχθές οι Knicks τους διέλυσαν τους Wizards μέσα στην Ουάσιγκτον. Ματσάρα. Τώρα δίνει και ο Νάσος το 1,65. Ναι. Παίκτης triple double λέει είναι μόνο λέει ο Ντραγκίσεβιτς, λέει ο Κώστας. Με αυτό το όνομα λέει ο Αγκόλα, λέει ήρθε από το Casa de Papel. Ο Αγκόλα, σωστό. Ναι, αλλά έπρεπε να έχει την πρωτεύουσα. Τα τρία χ του Ηρακλή, αν κάνουν καλό παιχνίδι, λέει και οι τρεις μαζί μπορούμε να τους κερδίσουμε, λέει. Όλους αυτή τη διοργάνωση. Ναι, ρε, φιλάνε, κάνουν και οι τρεις. Έχουν βγάλει. Δεν χρειάζεται καν να κάνουν και οι τρεις. Δεν χρειάζεται. Και οι τρεις. Να κάνουν οι δύο, ρε, κλειτό. Οι δύο, ναι. Λοιπόν, έχουν βγάλει στοιχηματικές μακροχρόνια, λέει, μέχρι και για τη Β' Εθνική και για το ΦΕΚ, λέει, δεν έχουν βγάλει. Γιατί δεν το ξέρουν. Καλά, δεν το έχουν διαβάσει. Ναι, εντάξει. Και το φοβούνται. Και το ποια φοβούνται. Β' Εθνική στο ποδόσφαιρο. Στο ποδόσφαιρο. Μήπως, ναι, στο μπάσκετ δεν υπάρχει μπάσκετ. Στο ποδόσφαιρο. Λοιπόν, Αντώνη, πάμε. Νέα Υόρκη, Ουάσιγκτον. Τι παίζουμε, Άσο. Νέα Υόρκη, Ουάσιγκτον, η λογική λέει Άσο. Σαν Αντώνιο Σπέρς, Κλίπερς. Δεν ξέρω, ξεφυλίζομαι. Άσο είναι το μας, το λέω. Είπαμε χθες, κέρδισαν οι Κλίπερς και τους διέλυσαν, όχι κέρδισαν. 101-100. Δεν ξέρω να ξεφυλίζομαι, το μάτς είναι Άσος. Από εδώ μέχρι το κόλπο του Corpus Christi. Εντάξει, η λογική λέει ότι θα βγάλουν μια αντίδραση τώρα οι Spurs. Θα κερδίσουν οι Clippers πάλι, είναι καλύτεροι. Αλλά ναι, εντάξει, τώρα η διαφορά των δύο ομάδων είναι πολύ μεγάλη. Τέλος πάντων, ναι, όχι, δεν αποκλείται αυτό που λέει ο Κλήτος. Lakers Sixers. Διπλό από εδώ μέχρι το Las Vegas. Δεν παίζει ο Embiid. Έτσι είναι. Ο Embiid είναι έξω. Ο Σίμος παίζει. Ο Σίμος ήταν να γίνει trade, αλλά δεν έγινε τελικά. Παίζει. Όχι, ναι. Ήταν δύσκολο να φύγει ο Σίμος. Καλά και από τους Lakers, ποιος θα βάλει γκόλ, φίλε. Ο Χόρτον Τάκερ, ο χοντρός σαν και εμένα.
Χόρτον Τάκερ, ο Κούσμα έχει μείνει τώρα. Εντάξει. Κούσμα, τώρα τον έπαιξα double-double τον Κούσμα χθες. Ο Σρέντερ και τα λοιπά. Εντάξει. Διπλό, διπλό. Τον Μπίας Χάρης. Είναι διπλό όσο και στο handicap του, 5,5. Το πιστεύω κι εγώ. Σακραμέντο Kings Golden State Warriors. Κάρι παίζει. Χωρίς τον Κάρι Warriors. Είναι έξω όλη τη βδομάδα. Το έχει μοιρασμένο, το έχει μοιρασμένο όμως. Το έχει μοιρασμένο από τους Kings. Ο Fox παίζει, ο Fox, ο Daron Fox. Παίζει, παίζει, παίζει. Και χθες αυτός, θα βάλει, αυτός θα βάλει πάνω από 28. Πόσο τον δίνει, κάτσε λίγο. Χθες έβαλε 39, χθες έβαλε 39 νομίζω. Ναι, ναι, χθες έβαλε όργια. Οπότε σήμερα μπορεί να είναι κουρασμένος. Χωρίς αλλά... το Πιελίτσα που δεν είναι σοβαρή απώλεια, εντάξει. Ναι, μπορεί να βγει άσος αυτό χωρίς τον Κάρι Γόριο. Όχι, δεν τον δίνει. Μήπως δεν παίζει, Αντώνη. Γι' αυτό είναι μοιρασμένο το μάτς. Δεν Fox. Παίζει. Κάτσε να δούμε. Δεν τον δίνει στα ειδικά. Όχι, δεν παίζει. Μήπως δεν τον έχει βγάλει ακόμα, γιατί έπαιζε χθες. Δεν παίζει. Τους άλλους τους έχει. Κάτσε να δούμε. Άμα δεν παίζει, θα το βρούμε εδώ. Τελειώσαμε. Σακραμέντο, μισό λεπτό. Τελειώσαμε, σου λέω. Δεν παίζει. Τα νέα του Σακραμέντο. Μεταγραφή. Πήραν τον Terence Davis. Διπλό Warriors. Νεμάνια Μπιέλιτσα. Χάρτης. Όχι, δεν έχει κανένα θέμα ο Fox. Δεν τον έχει εδώ πάντως στο στοίχημα. Μήπως δεν τον έχουν επίτηδες. Όχι, όχι. Θα το είχε βγάλει ήδη αν έλειπε ο Fox. Είναι σοβαρή απουσία, δεν νομίζω να... Μήπως δεν τον έχουν επίτηδες, γιατί χθες έβαλε 39 και τους 37 και τους κουβάδια σε όλους προφανώς. Τώρα, παρατηρώ, ότι έχει μόνο τους παίκτες των Warriors. Γι' αυτό, το κάνουν οι εταιρείες. Πρώτα βγάζουν μια ομάδα και μετά την άλλη. Περιμένουν το medical report. Τους έβαλε, έκανε για έκτη σερή φορά συν 30. Ναι, ναι. Σερή φορά ή φέτος έκτη φορά. Αυτός βάζει συνέχεια, εγώ αυτό παρατηρώ. Τώρα δεν ξέρω τι σερή έκανε. Παρατηρώ ότι σε όλα βάζει τριαντάρες. Λοιπόν, αυτός Αντώνη πέρσι δεν ήταν στα draft ψηλά. Όχι, όχι, δεν είναι δεύτερη χρονιά του. Παίζει 3 χρόνια ήδη τουλάχιστον. Σοβαρά. Λοιπόν, ναι. Εντάξει, θα παίξουμε double. Τα 5 από τα τελευταία 9 παιχνίδια του έχει πάνω από 28 πόντους. Double-double Draymond Green, 2,80. Αυτό είναι πιθανό. Το σκαψά. Ο Green μπορεί να κάνει και με rebound assist double-double, όχι με πόντους και τέτοια. Άνετα. Ο Φίλιππος λέει, έλεος η εθνική, λέει καθόλου επιθετικό σχέδιο. Ποια εθνική ρε εσύ, Φίλιππε, τώρα. Επιθετικό σχέδιο, τι έχουμε παίκτες, παιδιά, το επιθετικό σχέδιο. Ποια εθνική. Επιθετικό σχέδιο. Ποια εθνική, αφού κατεβήκαμε χωρίς center four καταρχήν. Του Μπαγκασέτα center four. Ευχαριστούμε. Ακόμα ασχολείστε με το ελληνικό ποδόσφαιρο, ρε παιδιά, δηλαδή έλεος. Εντάξει. Κάποια στιγμή, λέει, βέβαια, πρέπει να κερδίσουν και οι Lakers, λέει, χωρίς LeBron. Αλλιώς λένε συνεχίσουν, τους βλέπω να παλεύουν στα play-in tournament. Για δεν είναι μόνο ο LeBron, είναι και ο Davis που λείπει. Αυτό λέει, χωρίς LeBron Davis. Λέει κάποιοι στιγμή πρέπει να κερδίσουν. Λες να κερδίσουν σήμερα 2,90. Θα κερδίσουν που είναι η πρώτη ομάδα στην Ανατολή. Ξέρω εγώ. Ναι. Έλα, NBA. Where amazing happens τώρα. Άσε τώρα. Όχι ότι δεν γίνεται, απλά δεν είναι και ο καλύτερος αντίπαλος για να κερδίσουν. Λέει και θα παίξουμε. Ο Fox λέει θυμίζει DJ Cooper, λέει, και το σουλούπι του και το στυλ του και η δημιουργία του. Είναι παικτάρα ο άνθρωπος τώρα. Συζητάμε. Ναι. Πρώτα σκόρερ και μετά δημιουργός, αλλά είναι αερωθούμενος. Εγώ θυμάμαι έναν Fox που έπαιζε στους Lakers. Εκεί δεν έπαιζε. Το παλιό, το τριάρι. Εκείνος ήταν ο όμορφος, ρε, που είχε παντρευτεί τη μίση φίλιο, τη Βανέσα Williams. Το τριάρι το Fox, ναι. Το Rick Fox, εσύ λες. Το Rick Fox. Το Πορνοστάρ, λες, που είχε βάλει το... Α, δεν το είχε... Ο Χόρη είχε βάλει το τρίποντο. Αντωνί, ο Χόρη. Ο Ρόμπερτ Χόρκ είχαμε πάρει το πρωτάθλημα, κλείτο. Εμείς οι Lakers. Καλώς παίκτης, καλώς παίκτης. Μετά από επιθετικό rebound και καραμπόλα. Ναι, και την πέταξαν έξω και το έβαλα από το κέντρο. Άλλα στο τρίποντο και το μπουμπούνιξε σαν πολύ. Ναι, όμορφο. Ναι, αυτός καριέρα δεν έκανε στους Lakers, στους εγώ και τις έκανα. Ποιος? Ο Χόρη. Μπορεί πολλές ομάδες άλλαξε. Ο Χόρη έχει πάρει πρωταθλήματα με 3 ομάδες νομίζω. Ναι. Αλλά άλλαζε συνέχεια. Είναι, όπως είναι τώρα ο Αρίζα. Που είχε κάνει 11 ανταλλαγές, ρε παιδιά. 11 ανταλλαγές. 11 ανταλλαγές στην καριέρα σου. Ο Αρίζα μου τη πάει, γιατί όταν ήταν στους Lakers δεν έπαιζε καθόλου. Έπαιζε τέλος πάντων. Και όποτε ήταν αντίπαλος με τους Lakers και τον έπαιζε στο στοίχημα, πάντα μας κέρδιζε. Έβαζε 20, 25, 30. Και μου τη πάει, τέλος πάντων. Λοιπόν, ολοκληρώνουμε. 7 πρωταθλήματα λέει έχει ο Χόρη. 7.
Τώρα, ας πούμε, πρακτικά και μόνο. Ο Βούσεβιτς αφήνει το Λάντο μετά από 6 χρόνια, έτσι. Ναι. Εκεί είχε το σπίτι του, εκεί έμενε, έτσι. Μάλιστα. Τώρα, θα φύγει από εκεί, θα πάει, του έχουν έτοιμο σπίτι, δηλαδή. Ναι, ρε, αυτό το πρόβλημα. Πώς το λένε, στο πέσω, στο Σικάγο. Στο Σικάγο, φυσικά. Και κάποιοι παίκτες. Και άμα του αρέσει. Ρε, κλείτο τώρα, το θα το βρουν άλλο. Κλείτο, τα σπίτια των του NBA δεν είναι όπως εδώ που έρχονται και παίρνουν ένα διαράκι και τους λένε να μας αρέσει. Εκεί είναι σπίτια. Έχουν το προσωπικό τους μεσίτη. Καταρχήν έχουν οι ομάδες μεσίτες. Τους στέλνουν κατευθείαν σε βίντεο. Αυτός αρέσει, αυτός αρέσει, αυτός αρέσει. Εδώ τα κάνουμε εμείς τώρα. Τι. Τάκι εμάς που πήγε ο Σούλερ και έκλεισε σπίτι, τον αλλάξαμε σπίτι και πήγε Αντώνη μέσα στην Τούμπα σε ένα ισόγειο και κουβαλούσα το πλυντήριο. Και του λέω, ρε εσύ Τζαμά, λέω, σ' αρέσει, λέω, τώρα αυτό το σπίτι. Έμενε στην Περέα σε μια μεζονέτα με κήπους, με τέτοια. Και επειδή τώρα η γυναίκα, κατάλαβες η γυναίκα, εννοείται όλες οι γυναίκες, παντοφλέιρο.gr. Λοιπόν, επειδή η γυναίκα τα μόνη της στην Περέα και δεν της άρεζε που δεν είχε κόσμο και αγορά και τέτοια, ήθελε στο κέντρο και πήγε μέσα στην Τούμπα, στα Γκούντις από πίσω, σε ένα ισόγειο με κάγκελα στο παράθυρο, μια τρύπα μέσα το σπίτι και ήταν χαρούμενος και κουβαλούσα εγώ τα πλυντήρια, τα τραπέζια και τα λοιπά και του λέω, ρε Τζαμάλ, λέω, can you find another, λέω, place, this is a little for you. Λέει, no, no, it's very nice, λέει, είναι, λέει, στο κέντρο. Και... λέω, ρε φίλε, τι ζούμε, λέω, με αυτούς, λέω. Λοιπόν. Το είχε ένα άγχος για τον Βούτσεβιτ, πως δεν βρει σπίτι καλό. Ναι, είχες μια αγωνία. Αυτοί τώρα έχουν 75 εκατομμύρια δολάρια στον τρόπο. Ποιος, ναι, παίρνει πάνω από 20 πρέπει να παίρνει τον χρόνο Βούσεβιτς. 24, κάπου το είδα, 24. Και του έρχεται μήνυμα. Του έρχεται μήνυμα. Μαυροβούνιος παίρνει 24 εκατομμύρια. Έλα, ρε, κάνει, ρε. Αφού τη βάζει όπως θέλει, ρε, κλειτό. Είναι τα κάνεις αυτά τα λεφτά, ρε. Μέσα στους 5-7 καλύτερους σέντρα ψηλού του NBA γενικώς. Θα ζήσουν και τα δισέγγονά του. Τι να τα κάνει, ρε, εσύ. Αυτός μπορεί να γίνει πρωθυπουργός στο Μαυροβούνιο, να γυρίσει πίσω και να πει παίρνω όλο το... θα γίνει μετά. Τι είδε. Μετά θα γίνει. Μαφία και τέτοια. Θα γίνει. Λοιπόν. Και μετά του έρχεται κλείτο, χτυπάει το κινητό, χτυπάει το κινητό και λέει Vodafone, 115 ευρώ. Πότε μίλησα, ρε. Πότε μίλησα. 115 ευρώ. Κάτσε να πάρω, πως έγινε κανένα λάθος. Μήπως με χρεώσατε γιγαμπάιτ περισσότερα. Του λέει η γυναίκα του... 190 στο δίμηνο. Καλά, ρε παιδιά, είδα δύο ταινίες. Σιγά, τι με χρεώνετε, δύο ταινίες. Λέει η γυναίκα του, δώσ' μου λεφτά για το σούπερ μάρκετ και τη δίνει 60 δολάρια. Τι να πάρουμε 60 δολάρια. Και τη λέει, έχω... Τα χρειαζόμενα. Τα χρειαζόμενα. Ένα βούτυρο, ένα καθαριστικό, αυτά. Ένα γάλα για τα παιδιά πάρε. Καμιά 4 αυγά, τελειώσαμε. Και ένα χαρτί κουζίνας. Και τι θα μαγειρέψω αύριο. Πάμε με μακαρονάδο. Πες τη μάνα σου να μαγειρέψει και τέτοια. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά ολοκληρώνουμε. Να πούμε χρόνια πολλά και πάλι. Να ευχαριστήσουμε τον Κορνήλιος Παλάς που και σήμερα ήταν μαζί μας, στήριξε την εκπομπή. Κορνήλιοςπαλάς.gr για περισσότερες πληροφορίες. Να ευχαριστήσουμε όλους εσάς που ήσασταν παρέα μας. Αύριο φυσικά έχουμε ματσάρα 7 η ώρα. 9 η ώρα θα πανηγυρίζουμε, ελπίζω. Οπότε θα βγούμε κατά τις 10, 9.30 κάπου εκεί. Οπότε υπομονή, θετική ενέργεια. Να πούμε χρόνια πολλά και πάλι σε όσους γιορτάζουν. Βαγγέλης. Πρόεδρος Εσάκη. Βαγγέλης Γαλατσόπουλος. Βαγγέλης Λιόλιος. Βαγγέλης Μαργαρίτης. Βαγγέλης Μαργαρίτης. Βαγγέλης Τσάπας. Βαγγέλης Πουλιανίτης. Βαγγέλης Ακελαρίου, ο συμπαρουσιαστής μας. Βαγγελάρα, χρόνια πολλά, φιλαράκι μας. Βαγγέλης Καράμπουλας. Βαγγέλης Αλεξανδρής. Βαγγέλης Αλεξανδρής, ο Τίγρης. Τάιγκερ, χρόνια πολλά. Βαγγέλης... Βαγγέλης... Μυτιλινέος, είπα. Με το Μυτιλινέο. Πω, είχαμε Μυτιλινέο και Φιετζόγλου, φίλε. Το πιστεύει κανείς αυτό. Την ίδια χρονιά κιόλας. Πού να του ζητήσει, λέει, δανεικά, λέει, κανένας φίλος του, φαντάζεσαι. Το Βούτσε. Δεν έχω τώρα, δεν μου βάλαν το μισθό οι ομάδες. Καλά, ρε. Μα τις καστεούν λίγο. Έχω να πληρώσω το γραμμάτιο από το αυτοκίνητο τώρα. Δεν... Σκεφτείτε ότι αυτός ο άνθρωπος παίρνει 2.400.000 δολάρια το μήνα. Παιδιά, μην με τρελαίνετε τώρα. Λοιπόν, Βαγγέλης Αγγέλου, Βαγγέλης Ιωάννου. Ναι. Σωστό. Εννοείται. Ο Ιώβο, φίλος μου, τον πήρα τηλέφωνο, μου τα είπε όλα για τις εκλογές. Όλα.
Αλλάξανε, λέει, τα κόζια, λέει, τώρα. Λέει, δεν θα είναι, όπως θα είπε ο Βασίλης, 7-6-5. Αλλάξανε, λέει, τα ισορροπίες. Θα αλλάξω κι άλλο. Κάτι τέτοιο. Μετά από αυτά που γίνανε. Λοιπόν, χρόνια πολλά σε όλους τους Ευάγγελους. Χρόνια πολλά στις Ευαγγελίες. Εμείς πάλι, πρώτα Θεός, αύριο, λίγο μετά τις 9-9.30, μετά και το μάτι του Ηρακλή, να περνάτε καλά και καλό ξημέρωμα και χρόνια πολλά και πάλι. Γεια σας. Γεια χαρά. Καλό βράδυ σε όλους. Γεια σας.